Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Βόρειας Δωδεκανήσου του ΚΚΕ, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση, που ξέρετε ότι θέμα έχει τα ζητήματα της παιδείας. Όμως δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας χωρίς να κάνουμε μια αναφορά στις πολύ σοβαρές εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Παρακολουθούμε με αγωνία και με ανησυχία την έξαρση της επιθετικότητας του κράτους του Ισραήλ, που με την στήριξη και την ανοχή Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, μακελεύουν όλους τους λαούς της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε με μια χαλήνωτη επίθεση βομβαρδισμούς σε τρεις ανεξάρτητες χώρες, εισβολή στο Λίβανο και βέβαια να συνεχίζεται η γενοκτονία και η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Ένα χρόνο τώρα, με μια ιδιαίτερη αγριότητα, δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε αυτή την τρομοκρατική πολιτική του κράτους Ισραήλ. Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε και σήμερα από εδώ πέρα τη συμπαράστασή μας στο λαό της Παλαιστίνης, να φωνάξουμε άλλη μια φορά ότι είμαστε στον αγώνα του μαζί στο δικαίωμα για ελευθερία και πατρίδα, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Μέσης Ανατολής που δοκιμάζονται από αυτή την αγριότητα και στον Ισραηλινό λαό προφανώς και στους άλλους λαούς και να απαιτήσουμε εδώ και τώρα η ελληνική κυβέρνηση που έχει εμπλέξει ως τα μπούνια τη χώρα μας σε αυτούς τους πολέμους, σε αυτά τα υπεραλιστικά σχέδια να σταματήσει εδώ και τώρα αυτή η εμπλοκή. Έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο ορμητήριο μέσα από τις βάσεις. Έχει κάνει τη χώρα μας στόχο αντιπίνων, με σοβαρούς κινδύνους για τον ελληνικό λαό. Δεν έχει καμιά νομιμοποίηση να το κάνει αυτό. Απαιτούμε εδώ και τώρα άμεσα απεμπλοκή, να επιστρέψουν τα πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στη χώρα μας, να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί που είναι εκτός συνόρων σε νατοϊκές αποστολές, εξυπηρετώντας τα υπεραλιστικά σχέδια. Ξεκινώντας την εκδήλωσή μας, αν είδατε τον τίτλο της συζήτησης, είναι «Το σχολείο της απόγνωσης ή το σχολείο της δημιουργίας και της δημιουργικότητας». Θα έλεγε κάποιος μήπως είναι αυστηρός αυτός όρος «σχολείο της απόγνωσης». Σύντροφοι και φίλοι, λέμε τι άλλο νιώθει ο μαθητής που ξυπνάει το πρωί, πάει στο σχολείο, αλλά δεν σχολάει στις 2 ώρα να πάει σπίτι να ξεκουραστεί, τον περιμένει άλλο ένα πεντάωρο μέχρι να γυρίσει σπίτι. Τι άλλο από απόγνωση να νιώθει? Τι άλλο από απόγνωση να νιώσει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος μπαίνει σε μια τάξη με 26-27 παιδιά, να διδάξει και να φέρει σε πέρα στην αποστολή που έχει, να μορφώσει τα παιδιά του ελληνικού λαού. Και μάλιστα αν έχει και την ατυχία να είναι νεοδιόριστος ή να είναι σε ένα μέρος που πρέπει να πληρώσει και ενίκεια των 700 ευρώ, μάλλον ο μισθός των 776 δεν θα του φτάσει. Τι άλλο από απόγνωση να νιώσει? Τι άλλο από απόγνωση να νιώσει ο γονιός, ο οποίος βλέπει ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού Λέμε για την απόγνωση που νιώθει ο γονιός για να πληρώσει τα φροντιστήρια του παιδιού του, γιατί το δημόσιο σχολείο σήμερα δεν το εξασφαλίζει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για πλήρη μόρφωση. Εμείς βέβαια δεν μαζευτήκαμε εδώ για να πνιγούμε στην απόγνωση. Εδώ μαζευτήκαμε και έχουμε δομήσει έτσι τη συζήτηση, με μικρές παρεμβάσεις καταρχάς, πριν την κύρια ομιλία, όχι για να δούμε τα προβλήματα, γιατί αυτά φαίνονται, κραυγάζουν. Να εντοπίσουμε τις αιτίες τους, να αποκαλύψουμε τις πολιτικές που τα δημιουργούν και προφανώς να δώσουμε την πρόταση του κόμματός μας για ένα σχολείο της δημιουργίας και της συλλογικότητας. Ξεκινώντας να δώσουμε το λόγο στην Κική τη Μακρή, δημοτική σύμβουλο της Λαϊκής Σπήρωσης στο Δήμο της ΚΟ, να πιάσει το ζήτημα της σχολικής στέγης στο νησί μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα και από μένα. Η Λαϊκή Συσπήρωση, ο συνδυασμός που στηρίζει το ΚΚΕ, αδιάλειπτα από την πρώτη στιγμή ανάδειξης
στο Δημοτικό Συμβούλιο αναδεικνύει το ζήτημα για τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας χρειάζονται δημόσιο, δωρεάν σχολείο σε κτίρια σύγχρονα και ασφαλή, που να προετοιμάζει πολίτες με κριτική σκέψη, με αγάπη για τη γνώση και τον άνθρωπο, με ελεύθερο χρόνο για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας, την επαφή με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την τέχνη, με το παιχνίδι και μέσα στα σχολικά κτίρια και στα σχολικά προάβλια. Είναι γνωστό πόσο σημαντικό είναι το περιεχόμενο των σπουδών. Πέρα όμως από τη μεγάλη σημασία αυτού, θεωρούμε σημαντικό και τον χώρο που δίνεται το περιεχόμενό του, δηλαδή τη σχολική στέγη. Ας σκεφτούμε πως ένα παιδί από τα 6 του χρόνια μέχρι και τα 18 περίπου βρίσκεται καθημερινά επί 6 τουλάχιστον ώρες μέσα σε ένα σχολείο. Φέτος αναμένεται να σπάσει ρεκόρ, άλλο ένα ρεκόρ μάλλον, ο τουρισμός. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου παρεμβαίνει για αύξηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Σχολείο όμως, φίλες και φίλοι, έχει να χτιστεί στο νησί της ΚΟΠ, καινούριο, νέο, πάνω από 20 χρόνια. Η αντίληψη που κυριαρχεί είναι ότι αποτελούν κόστος το χτίσιμο, η ανέγερσή τους, και ότι δεν έχουν και πάρα πολύ όφελος. Η κατάσταση της σχολικής στέγης θα μπορούσε από μόνη της να είναι θέμα της εκδήλωσης, της σημερινής εκδήλωσης. Με ευθύνη του κράτους, των κυβερνήσεων, των δημοτικών αρχών και των περιφερειακών που απολαμβάνουν τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με σχολεία κακοσυντηρημένα, παρατημένα, επικίνδυνα. Το παλαιότερο στο νησί της ΚΟ είναι του 1927 και τα νεότερα, χωρίς να έχουμε την ακριβή ημερομηνία, είναι στοιχεία που πήραμε από το Δήμο της ΚΟ, στην Κέφαλο και στην Καρδάμενα. Με τον Καλλικράτη και τον Κλισθένη, η συντήρηση των σχολείων μετακυλήθηκε στους Δήμους, χωρίς όμως να τους δοθούν και τα κατάλληλα κονδύλια. Καμία από τις δημοτικές αρχές δεν έχει διεκδικήσει με αποφασιστικότητα χρήματα για τις σχολικές υποδομές, παρά μόνο αρκούνται στη διαχείριση και στην στήριξη του υπάρχοντος καθεστώτος. Η πρόσφατη κατάργηση των σχολικών επιτροπών οδηγεί τα σχολεία σε οικονομική ασφυξία και αδυναμία λειτουργίας. Πολλοί γονείς ήδη βρίσκονται σε απόγνωση, αφού με το που πατήσαν τα παιδιά στο σχολείο, τους ζητάνε να αγοράσουν από χαρτί Α4 μέχρι και χαρτί υγείας. Στο νησί έχουμε 6 γυμνάσια, 5 λύκεια, ένα εσπερινό ΕΠΑΛ, ένα ΑΕΚ. Το τρίτο γυμνάσιο στεγάζεται σε ΠΡΟΚΑΤ και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, αφού ΠΡΟΚΑΤ στολίζουν πάρα, εντός εισαγωγικών βεβαίως η λέξη, πάρα πολλές σχολικές αυλές. Το τελευταίο διάστημα, με τους πιο απαράδεκτους όρους, αναδείχθηκε και το μεγάλο ζήτημα των ενοικιαζόμενων σχολικών κτηρίων. Η ακολουθούμενη τακτική σημερινής Δημοτικής Αρχής, αλλά και των χθεσινών, είναι ίδια. Αφήνουν το πρόβλημα να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, εμπέζουν γονείς και εκπαιδευτικούς και όταν πια δεν πάει άλλο, το μαγικό ραβδί της ενοικίασης χώρων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές σχολείων και της τοποθέτησης κοντέινερ σε αυλές σχολείων, της διπλοβάρδιας σε μερικές περιπτώσεις, πέφτει ως όριμο φρούτο. Ο Δήμος μισθώνει για 7 σχολεία, στην πλειοψηφία είναι νηπιαγωγεία, αλλά και το ΕΕΚ, και πρόσφατα το τρίτο δημοτικό σχολείο, το γνωστό Αζήλο, που η στέγασή του στο κτίριο που στέγαζε τουριστικό πρακτορείο, κατόπιν που έγινε παραχώρηση από την ΚΟΑΝ Αναπτυξιακή ΑΕ, μπορεί να φαίνεται ως τέτοια, όμως στην ουσία το ενίκιο βαραίνει τον Δήμο της ΚΟ. Η περίπτωση του ΕΕΚ, που δεν έχει στέγαστρο στο προάβλιο, δεν έχουν τοποθετηθεί πλακάκια για διαμόρφωση χώρου εσωτερικά για μάθημα φυσικής αγωγής, το ότι η εξωτερική αυλή είναι στρωμένη με γαρμπίλι, ότι λείπει αναβατόριο, διαψεύδει την δήλωση του Δημάρχου ότι πρόκειται για σύγχρονες εγκαταστάσεις με άπλετο προάβλιο χώρο, σχολείο στολίδι, πρότυπο για τη χώρα. Αν αυτές
οι ζωτικές ελλείψεις για μια τόσο ιδιαίτερη εκπαιδευτική δομή αποτελούν πρότυπο, φανταστείτε τι ονειρεύονται για τις άλλες. Είναι απαραίτητο εδώ και τώρα να σταματήσει ο κατακερματισμός των ευθυνών όσο αφορά τη σχολική στέγη, να συσταθεί ενιαίος δημόσιος φορέας που να έχει στην ευθύνη του από την αρχή της έβρεσης του κατάλληλου χώρου και της μελέτης φυσικά, μέχρι το τέλος, δηλαδή την παράδοση της κατασκευής και με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τα σχολεία, εξασφαλίζοντας έτσι τόσο την αναγκαία κατασκευή τους σε κάθε περιοχή, όσο και την συντήρηση και την αναβάθμιση των υπάρχοντων. Να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί ο αντισεισμικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια με ευθύνη του κράτους, στελεχώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Παλεύουμε ώστε όλα τα παιδιά του λαού μας, η νέα γενιά, να έχει σχολεία και υποδομές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της. Σας καλούμε να σκεφτείτε για όλη σας τη ζωή, όπως σκέφτεται ο κάθε ένας από εμάς για τα παιδιά του, έχοντας στο μυαλό του το καλύτερο και όχι το μικρότερο κακό που πάντα οδηγεί στο μεγαλύτερο. Καλούμε όλους σας να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε και να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά. Ξέρετε, η εργατική λαϊκή εξουσία, η διακυβέρνηση, σχεδιασμένα θα οικοδομεί νέα σχολεία, τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών, προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε ηλικιακής βαθμίδας, διαθέτουν υποστηρικτικές δομές για τη λειτουργία του σχολείου για μαθητές και εργαζόμενους, όπως παραδείγματος χάρη βιβλιοθήκη. Τα παραπάνω είναι ορισμένες μόνο πτυχές της συνολικής προγραμματικής μας πρότασης, του ΚΚΕ δηλαδή, για την υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών μας. Ευχαριστώ. Παρέβαση θα κάνει ο Δημήτρης ο Τσάμπαλας για τα εμπόδια και τους φραγμούς που συναντούν οι μαθητές στον αγώνα για τη μόρφωσή τους. Καλησπέρα και από μένα. Ξέρετε, συζητώντας με μαθητές, με γονείς και με εκπαιδευτικούς, το ερώτημα στο οποίο καταλήγουν όλες οι συζητήσεις είναι το ίδιο. Τελικά, το σημερινό σχολείο απευθύνεται σε όλους. Και ξεκινάω με αυτό το ερώτημα, διότι αν δεν βάλουμε ένα κρίσιμο παράγοντα στη συζήτησή μας, δηλαδή την ταξική διάσταση του ερωτήματος, τότε υπάρχει ενδεχόμενο να φτάσει κάποιος στο συμπέρασμα πως ναι. Το δημόσιο σύστημα εκπαίδευση απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως τάξης. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα? Ανέκαθεν, σημαντικό μέρος του έργου της εκάστοτε κυβέρνησης ήταν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, διότι το σχολείο είναι ένα από τα βασικότερα πεδία μέσα στα οποία διαμορφώνονται οι συνειδήσεις της επόμενης βάρδιας εργατικής τάξης. Συνειδήσεις που καθημερινά σήμερα ποτίζονται με τις έννοιες του ατομισμού, του ανταγωνισμού χωρίς όρια και παράλληλα με τις έννοιες του συμβιβασμού και της μυρολατρείας. Άραγε, τι μπορεί να σκέφτεται ένας μαθητής στο επάλ από την Κέφαλο που χρειάζεται να ξυπνήσει από τα χαράματα για να προλάβει το λεωφορείο που θα το πάει στο σχολείο του, στην ΚΟ, 40 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, από τη μία ότι πρέπει να συμβαστεί με την ιδέα πως δεν υπάρχουν λεφτά για να καλύψουν την ανάγκη του για σχολείο κοντά στο χωριό του, και από την άλλη ότι ακόμη και η μετακίνηση ενός μαθητή προς το σχολείο του εξαρτάται από την καλή θέληση της εταιρείας λεωφορείων, καθώς και αυτή του η ανάγκη είναι μη επιλέξιμη δαπάνη για το Δήμο, την Περιφέρεια και το Κράτος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σήμερα, όπως είπε και η Κική, πιο εύκολα θα βάλουν το χέρι στη τσέπη για να νοικιάσουν και να μετατρέψουν ακατάλληλα κτίρια στη σχολεία, παρά να δώσουν χρήματα για να φτιαχτούν σύγχρονες σχολικές μονάδες που να τα απεξέρχονται στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Και εδώ αποκαλύπτεται η μεγαλύτερη αντίθεση. Την ίδια στιγμή που ξοδεύονται δισεκατομμύρια για να συμμετέχει η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και σε όλες τις περιφερειακές πολεμικές συγκρούσεις και στο Ισραήλ, την ίδια στιγμή που οι εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών σημειώνουν καθαρά κέρδη 5,8 δισεκατομμύρια, ο κρατικός προϋπολογισμός για την παιδεία πετσοκόβεται.
Και πριν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι φταίει η κακιά μας η μοίρα επειδή τους ψηφίσαμε, να θυμηθούμε ότι όλα τα αστικά κόμματα στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική για την εκπαίδευση, δηλαδή τη συνθήκη της Μπολόνια, και το κεντρικό στόχο η μόρφωση να απευθύνεται σε όσους έχουν την οικονομική ικανότητα να την αποκτούν. Ακόμη και το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, που διαφημίζεται σε όλα τα social media ως λύση πια σε όλα τα προβλήματά μας, έβαλε το λιθαράκι του 97 με τον νόμο Αρσένη, που έφερε τα τότε τα πάνω κάτω, όμως εν τέλει και αυτός απορρίφθηκε κάτω από τους αγώνες των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Είναι λοιπόν στρατηγική επιλογή να υπάρχουν 25 με 30 μαθητές σε ένα τμήμα, να συγχωνεύονται τμήματα και να καταργούνται κατευθύνσεις, όπως η ΤΕΠΑΛ στην ΚΟ, και να διατηρούνται τα δεκάδες χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς. Αντίστοιχα, είναι στρατηγική επιλογή όλα τα μορφωτικά κενά που δημιουργεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων να μεταφέρονται στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών. Ας σκεφτούμε τώρα λίγο καλύτερα την πραγματικότητα με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ένας μαθητής του Λυκείου. Πρώτον, ελάχιστη βάση εισαγωγής, που τους βάζει καυτόματα έναν κόφτη στα περιθώριά τους να σπουδάσουν, αφού δεν τους επιτρέπει να επιλέγουν ελεύθερα τη σχολή που επιθυμούν μέσα από το επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει. Δεύτερον, τράπεζα θεμάτων, που εξαναγκάζει το μαθητή να βγάλει δεκάδες θέματα τύπου πανελλαδικών σε όλη την ύλη της τάξης του, για να καταφέρει μπάσκετ και αυξήσει τις πιθανότητές του να περάσει μια σχολή. Τεράστια σχολικά τμήματα που δυσκολεύουν το έργο των καθηγητών και δεν βοηθούν τους μαθητές να συγκεντρωθούν στο μάθημά τους και άρα τους αφήνουν τεράστια μορφωτικά κενά που θα τα καλύψουν οι οικογένειες είτε με την προσωπική τους γνώση είτε με πανάκριβα φροντιστήρια. Το Εθνικό Απολυτήριο που σχεδιάζει η κυβέρνηση και που θα τσουβαλιάζει τους βαθμούς τριών τάξεων, αναγκάζοντας ένα 15χρονο νέο να πάρει αποφάσεις ζωής, άξια ακόμα πιο τρυφερή ηλικία και να δίνει πανελλήνιες σε κάθε τάξη του ηλικίου και σχεδόν σε όλα τα μαθήματα που διδάσκεται, ακόμη και στα θρησκευτικά. Το πολλαπλό βιβλίο που θα αναγκάζει τους καθηγητές από την αρχή της χρονιάς να επιλέξουν ποιο βιβλίο θα διδάξουν με βάση το επίπεδο των μαθητών τους, κατατάσσοντάς τους σε μαθητές σε καλούς και κακούς, και αντί τελικά να παλεύουν όλοι μαζί για να ανεβάσουν το μορφωτικό επίπεδο, να προσαρμόζουν το μάθημα στο επίπεδο κάθε τάξης, ουσιαστικά συντηρώντας μορφωτικές ανισότητες που καθόλου άσχετες δεν είναι με το ταξικό της υπόβαθρο. Και ερχόμαστε σε ακόμα ένα ερώτημα. Άρα για μια λαϊκή οικογένεια αστικό, όπου και οι δύο γονείς δουλεύουν στον τουρισμό και στον επιστημισμό, όπου ενδεχομένως και το παιδί να έχει ξεκινήσει να δουλεύει σε ζώνη για να καλύψει τα έξοδά του και να μην επιβαρύνει την τσέπη των γονιών του, πώς θα τα απεξέλθει σε όλα αυτά? Πώς θα μπορέσει να βρει μια ισορροπία μεταξύ ενός ασφιχτικού προγράμματος πανάκριβων φροντιστηρίων και της προσωπικής σου ζωής μπροστά στην προετοιμασία για τις πανελληνίες? Και τι γίνεται αφού περάσει το πανεπιστήμιο? Μπορεί η οικογένειά του να ταπεξέλθει στα πανάκριβο κόστος των σπουδών του? Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη και άκρως ταξική ελάχιστη βάση πληρωμής, που μόνο τα παιδιά των λίγων έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν για να μορφωθούν ολοκληρωμένα, αφού μόνο αυτά έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τα ταξικά εμπόδια και φίλτρα που βάζει η κυβέρνηση στη μόρφωση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Απέναντι σε όλα αυτά, και ειδικά τις τελευταίες μέρες, η κυβέρνηση με πλήρως συστρατευμένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναπαράγουν το αφήγημα της ιδανικής παραβατικότητας και των μέτρων που παίρνει για να περιορίσει και μάλιστα έχουν το θράσος να δίνουν συμβουλές στους γονείς για τη λάθος επιλογή να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, αφού δεν μπορούν να το μεγαλώσουν και ότι πρέπει να πάνε και φυλακή άλλωστε, γιατί δεν μεγαλώνουν τα παιδιά όπως πρέπει. Ας δούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα το αντίκτυπο της κοινωνίας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός παιδιού. Είναι η ίδια κυβέρνηση που σήμερα μιλάει για τα μέτρα για την πάταξη της, νεανικής παραβατικότητας, με συγχωρείτε, που έχει ξεπλύνει και ξεπλένει καθημερινά τη σφαγή 16.000 παιδιών από το Ισραήλ. Είναι η ίδια τηλεόραση που κάθε μέρα αναλύουν την νεανική παραβατικότητα, που προβάλλουν πρωί-βράδυ τα reality, τους influencer, τα πρωινάδικα, λογικές ότι είσαι εσύ και κανείς άλλος, να πατάς επιπτωμάτων για να πετύχεις τους στόχους σου, το πάνε το χρήμα και δεν συμμαζεύεται. Μιλάμε για profit. Είναι όλη σάπια υποκουλτούρα που προβάλλει την υπακοή στο δυνατό πλούσιο, τη χρήση ναρκωτικών, το μίσος μαζί με την επιθετική συμπεριφορά απέναντι στον αδύναμο. Την προσπάθεια να δείξει ένας νέος στο social media ότι είναι κάποιος άλλος από αυτό που πραγματικά είναι. Και τι μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα για να προσλάβουν ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς ώστε να καλύψουν όλα τα κενά? Τι μέτρα έχει πάρει ώστε όλα τα νέα ζευγάρια και οι νέοι συνολικότερα να έχουν πρόσβαση σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας
για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ανατροφής των παιδιών τους. Άρα λοιπόν, σε έναν κόσμο που είναι βαθιά βίαιος, εχθρικός και ταξικός, η ανατροφή των παιδιών δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό θέμα των γονιών του, αλλά πρέπει να είναι ζήτημα ολόκληρης της εργατικής τάξης. Και καθημερινά υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα νέων που παίρνουν τη ζωή τους σοβαρά και παλεύουν για να γίνει καλύτερη. Χιλιάδες παραδείγματα εκπαιδευτικών που παλεύουν ενάντια στην υποβάθμιση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων και διεκδικούν το σύγχρονο σχολείο των αναγκών μας. Δεκάδες χιλιάδες γονείς, όπου ο καθένας από το μετερίζει του, παλεύει να αλλάξει αυτός ο σάπιος κόσμος. Αν κάτι λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την παρέμβαση, είναι πως τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει το μέτωπο μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, να σηκώσει τον άστημά του και να διεκδικήσει τον κόσμο μας αξίζει, το σχολείο των ονείρων και των αναγκών του. Ευχαριστώ. Το λόγο θα πάρει ο Βαγγέλης Ογκάγκας, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής. Η παρέμβασή του αφορά την ειδική αγωγή. Καλησπέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στην κατάσταση που επικρατεί εδώ στο νησί όσον αφορά την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Το ειδικό δημοτικό δεν πληρεί καν τις στοιχειώδεις υποδομές για την εκπαίδευση των παιδιών. Δεν υπάρχει καν ράμπα αμαία, το κτίριο είναι παλιό και κάποιες αίθουσες στεγάζονται σε προκάτ. Όπως στεγάζεται σε προκάτ και το ειδικό νηπιαγωγείο. Το κεδασί που κάνει τις διαγνώσεις των παιδιών με αναπηρία βρίσκεται σε πάρα πολύ μικρό χώρο. Εκκρεμεί έτοιμα μεταστέγασης εδώ και 5 χρόνια. Παράλληλα, ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μεγάλος και το προσωπικό δεν επαρκεί. Ένα παιδί μπορεί να περιμένει έως και 5 μήνες για διάγνωση. Σε μεγαλύτερη πόλη έως και 2 χρόνια. Όσον αφορά τις παράλληλες στηρίξεις, αυτή τη στιγμή έχουμε 150 παιδιά όπου θα έπρεπε να έχουν παράλληλη στήριξη και έχει καλυφθεί μόνο το 25-30%. Επίσης, πολλά παιδιά με διάγνωση σε λύκεια και γυμνάσια δεν έχουν παράλληλη στήριξη και πάνω από 30 θα έπρεπε να φοιτούν σε ενεγείλ, ειδικά και γενικά εκπαιδευτικά λύκεια. Κάτι για το οποίο έχει γίνει πρόταση από το ΚΕΔΑΣΥ και δεν υπάρχει ανταπόκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Τέλος, οι ΕΔΗ, Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης, αποτελούμενες από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, εδώ στην ΚΟ λειτουργούν μόνο 3. Από τα 50 σχολεία καλύπτουν μόνο τα 10 και πηγαίνουν σε κάθε σχολείο μια φορά τη βδομάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία δεν γίνεται κάποια δουλειά όπως θα έπρεπε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από τα παραπάνω την υποβάθμιση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο νησί και την ευθύνη της κυβέρνησης καθώς και όλων των προηγούμενων. Σε μια κοινωνία και μια οικονομία που το μέτρο της προόδου είναι η επίτευξη του κέρδους και όχι ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, δεν μπορεί παρά ο χώρος των ατόμων με αναπηρία και της ειδικής αγωγής να αντιμετωπίζεται σαν βάρος είτε σαν ευκαιρία για κέρδος. Δυστυχώς αυτή είναι η προοπτική εντός των τυχών της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με ένα γολογοθά για να τα βγάλουν πέρα. Η ειδική αγωγή δεν είναι μόνο ζήτημα εκπαίδευσης, αλλά θα πρέπει να εμπεριέχει και το χαρακτήρα της αποκατάστασης από ειδικούς. Αυτό έχει γίνει υπόθεση των ιδιωτικών κέντρων, στα οποία οι γονείς ήδη καταφεύγουν παράλληλα με το σχολείο και τα οποία έχουν αρχίσει να γιγαντώνονται. Όπως επίσης γίνεται προβολή της φιλανθρωπίας και των ΜΚΟ σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η εγκατάλειψη των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το κράτος να μην αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Οι δημόσιες κρατικές δομές στον τομέα της διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης και εκπαίδευσης να είναι κραυγαλαία ελλειμματικές, με τον ιδιωτικό τομέα να ανθεί και να είναι κερδοφόρος. Τα άτομα με αναπηρία αφορούν το 20% του συνολικού πληθυσμού με αυξητική τάση. Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους αναδεικνύονται με διαφορά οι φτωχότεροι μεταξύ των φτωχών, σε επίπεδο εισοδήματος, υλικών, συνθήκων διαβίωσης και συμμετοχής στην εργασία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις το 0,6% των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15 με 64 ετών συμμετέχει σε κάποια εκπαιδευτική διαδικασία. Το 39,2% εγκαταλείπει πρόωρα την εκπαίδευση κατάρτιση. Το 65,3% ατόμων με αναπηρία 15 έως 34 ετών βρίσκεται εκ
εκτός εκπαίδευσης και εργασίας. Όσον αφορά τώρα την πρώιμη παρέμβαση, παίζει σημαντικό ρόλο για τον έγκαιρο σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων για την παροχή ιατρικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης. Παρά τη σημασία της όμως που αποδίδεται στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, τα δεδομένα από αναπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες υποδηλώνουν ότι τα παιδιά γονέων με χαμηλότερη κοινωνικονομική κατάσταση λαμβάνουν ανισότερη φροντίδα όσον αφορά την αξιολόγηση, διάγνωση και την παροχή υπηρεσιών. Η κύρια αιτία έγκυται στο γεγονός ότι η οργάνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών για την ανίχνευση δυσκολιών στο γενικό παιδικό πληθυσμό είναι ανεπαρκής, εμπορευματοποιημένη και αφήνεται στην ατομική ευθύνη των γονιών. Οπότε, μόνο με δική τους πρωτοβουλία και όταν παρατηρήσουν οι ίδιοι δυσκολίες στην ανάπτυξη του παιδιού τους ή μετά την παρακίνηση από κάποιον παιδίατρο, θα προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχο. Προφανώς, ο καπιταλισμός δεν θέλει ούτε μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή φροντίδα, ούτε την καθολική εκπαίδευση και αγωγή των ανθρώπων με αναπηρίες, ούτε την επαγγελματική αποκατάσταση που τους δίνει τη δυνατότητα ανεξάρτητης διαβίωσης. Η παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης έχουν ταξική σφραγίδα της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περιεχόμενο την παραπέρα συρρήκνωση και αποδυνάμωση των δημόσιων δομών της ειδικής αγωγής και σημαία τη δίθεν ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Το ότι οι κατευθύνσεις αυτές δεν έχουν ως αφετηρία τους την ένταξη μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τη διεθνή πείρα. Σε όποιες χώρες εφαρμόστηκαν μοντέλα ένταξης, για παράδειγμα στην Ιταλία τη δεκαετία των 90, τον πρώτο καιρό επικράτησε χάος στα σχολεία και στη συνέχεια ήρθε ο σωτήρας να δώσει τη λύση ο ιδιωτικός τομέας. Με ίδρυση ιδιωτικών σχολείων και ιδρυμάτων και με πανάκριβα δίδακτρα. Η σημαία της ένταξης ή της ενσωμάτωσης που σηκώνουν υποκριτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις χρόνια τώρα, στην πραγματικότητα αποτελεί όχημα για την παραπέρα περιθωριοποίηση των παιδιών με αναπηρία και βρίσκεται στην πιο βαθιά ταξική της έκφρασης στα παιδιά των εργατικών, λαϊκών οικογενειών φυσικά. Η πολιτική της ένταξης που προβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις είναι αντιεπιστημονική και αντιδραστική, αφού δεν διασφαλίζει καμία από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ολόπλευρη στήριξη του παιδιού, μορφωτική, σωματική και ψυχική. Είναι επίσης παντελής και συνειδητή η απουσία κάθε επαγγελματικής διεξόδου αυτών των παιδιών, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίζουν τη ζωή με αυτάρκεια και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με τη σχολική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία. Έχοντας όμως κατά νου ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχει αναπτύξει τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και εξασφαλίσει την υλικοτεχνική κτηριακή υποδομή και το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό. Θα αναφέρω τώρα κάποια παραδείγματα από τη Σοβιετική Ένωση που αφορούν την πρώιμη παρέμβαση και την επαγγελματική αποκατάσταση κατάρτιση. Στη Σοβιετική Ένωση είχε δημιουργηθεί ένα διευρυμένο σύστημα προσχολικών δομών με νηπιαγωγία, μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 40 με 50. Πρωινούς βρεφικούς σταθμούς και ειδικές ομάδες μέσα στην νηπιαγωγία, όπου φοιτούσαν παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες, αναπηρίες λόγου και νοητική υστέρηση. Μετά την ολοκλήρωση της 7χρονης φοίτησης στις προσχολικές δομές, η Επιστημονική Σχολική Επιτροπή εκτιμούσε τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού, τις ικανότητές του, τις δυνατότητές του και πρότεινε την ανάλογη δομή είτε γενικού είτε ειδικού σχολείου που ανταποκρινόταν στις ανάγκες του. Τα ειδικά σχολεία παρήχαν μόρφωση όμοια με αυτή των γενικών δημοτικών σχολείων και ταυτόχρονα διατρέχονταν από την αρχή της διαφοροποιημένης, εξατομικευμένης παρέμβασης που βελτίωναν την ψυχολογική φυσική κατάσταση των παιδιών, διορθωνόταν διαταραχές λόγου, μάθαιναν να είναι αυτόνομα και προετοιμαζόταν για την ένταξή τους στην κοινωνία. Όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση, μαθητές όλων των ειδικών σχολείων, αφού ολοκλήρωναν την υποχρεωτική εκπαίδευση, λαμβάνοντας γενική και επαγγελματική μόρφωση, είχαν εγγυημένη εργασία. Γύρω στο 50% των παιδιών με νοητική στέρηση δούλευαν σε συνηθισμένες επιχειρήσεις και δουλειές για τις οποίες είχαν προετοιμαστεί μέσα από το σχολείο. Για τους εφήβους που λόγω σοβαρής αναπηρίας δεν μπορούσαν να αναλάβουν πλήρη ή μερική εργασία, προβλεπόταν θέσεις εργασίας ειδικά για αυτούς. Ένα μικρό ποσοστό παιδιών με βαριά νοητική στέρηση ή ταυτόχρονες διαταραχές προσλαμβάνονταν με κεντρικό σχεδιασμό σε προστατευόμενα εργαστήρια. Και μιλάμε τώρα, είμαστε στον 21ο αιώνα. Με αυτή την εξέλιξη, το έμψυχο δυναμικό
και την αλματώδη ανάπτυξη της επιστήμης και των γνώσεων. Έτσι λοιπόν πρέπει να παλέψουμε ώστε να προσφέρονται σε όλους τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η ειδική αγωγή και εκπαίδευση όπως θα έπρεπε να είναι, με πρόεπη παρέμβαση και διάγνωση, διευρυμένο δημόσιο και δωρεάν δίκτυο όλων των αναγκαίων ειδικών δομών, μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, σύγχρονα επιστημονικά προγράμματα, περιεχόμενο σχολείο που να προετοιμάζει τον μαθητή για την ολόπλευρη ανάπτυξή του, τις αναγκαίες επαγγελματικές γνώσεις για την ένταξή του στην κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Την τελευταία σύντομη παρέμβαση θα κάνει η Δίκη Λέχου με θέμα το γονεϊκό κίνημα και πώς οι γονείς θα πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της μόρφωσης των παιδιών τους. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω έχει φανεί ήδη ότι το θέμα της εκπαίδευσης είναι ένα ζήτημα που έχει πάρα πολλούς τομείς στους οποίους μπορούμε να το δούμε, πάρα πολλά θέματα που θίγονται. Εγώ θα πω δύο λόγια από την πλευρά του γονέα, ότι είναι καθημερινότητά μας να συζητάμε θέματα τα οποία θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να δεδομένα να συζητιούνται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε, για παράδειγμα, με τα παιδιά μας, ξεκινάμε στους παιδικούς σταθμούς, πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλό εισόδημα για να είναι δωρεάν η φοίτησή τους, αλλιώς είναι 80 ευρώ στους δημοτικούς σταθμούς ή στους ιδιωτικούς πολύ περισσότερα χρήματα, το οποίο το παίρνουμε και ως δεδομένο, γιατί δεν θεωρείται, ας πούμε, υποχρεωτική εκπαίδευση. Συνεχίζουμε, πάμε στα προνήπια. Θεωρείται τώρα αυτονόητο να μην λειτουργεί το ολοήμερο το οποίο καλύπτει το ωράριο των εργαζομένων γονέων. Να μην έχουν παράλληλη στήριξη παιδιά που έχουν πάρει έγκριση για να έχουν και εφόσον έχουν περάσει τον κικαιώνα, το να έχουν πάρει την έγκριση της παράλληλη στήριξης με τα θέματα που έθιξε και ο συνάδελφος πριν. Να μιλήσουμε για ειδικότητες που δεν υπάρχουν καν, για τους αναπληρωτές που δεν έχουν έρθει καν ακόμα στη θέση τους, που δεν θα έπρεπε να ήταν και αναπληρωτές, θα έπρεπε να ήταν μόνιμες αυτές οι θέσεις, γιατί μιλάμε για μόνιμες και διαρκείς ανάγκες. Να μιλήσουμε για τη λίστα που πρέπει να δώσουμε οι γονείς, που να είναι δηλαδή πάλι η ατομική ευθύνη. Πράγματα που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τα καλύψει το κράτος ή το Δήμος, ανάλογα αν μιλάμε για μικρή βαθμίδα εκπαίδευσης ή μεγαλύτερη. Τα θέματα τα κτηριακά και τα λοιπά θεωρώ ότι έχουν καλυφθεί έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έτσι έχει πάλι αφορά την καθημερινότητα των γονέων και τον τρόπο το να εργάζονται για να μπορούν και να καλύπτουν όλες αυτές τις ανάγκες. Όταν ένα σχολείο δεν καλύπτει ούτε, για παράδειγμα, ξένες γλώσσες, ούτε τη γυμναστική, πολύ βασικά πράγματα, αυτονόητα δηλαδή να γυμνάζεται ένα νέο παιδί, σε όλες τις ηλικίες. Ο γονέας πρέπει, εφόσον εξαντλημένος έχει γυρίσει από τη δουλειά του και πρέπει να έχει βρει και τρόπο και λύση για το πού θα είναι το παιδί του αυτές τις ώρες, το οποίο δεν έχει λειτουργήσει στο σχολείο, για παράδειγμα, να τρέχει στις δραστηριότητες, να καλύψει τις ανάγκες που είναι αυτονόητες. Και όλα αυτά απλώς απορούμε γιατί να μην είναι δεδομένα. Οπότε, για να μην μακρηγορήσω, γιατί είναι ζητήματα που όλοι τα έχουμε ζήσει και τα ανάλογα και ακόμα σε μεγαλύτερες βαθμίδες εκπαίδευσης, να μην μιλήσουμε για τα φροντιστήρια, να μην μιλήσουμε για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια κτλ. Στο τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θεωρώ ότι πρέπει να πετύσουμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τα παιδιά, μαζί με τους γονείς, να μην το πάρουμε ως δεδομένο αυτό. Να μην το αποδεχτούμε. Να μην έχουμε έναν ρόλο να μαζεύουμε, να βγαίνουμε στον δρόμο να κάνουμε διεκπληρώσεις, χωροσπερίδες για να πάρουμε λεφτά, για να κάνουμε κάποια, να αλλάξουμε τα πατώματα του σχολείου, να αλλάξουμε τα φώτα, να πάρουμε χατιά, να πάρουμε μαντιλάκια, δηλαδή είναι αστεία. Και, επειδή εργάζομαι και στο δημόσιο, στο νοσοκομείο, είναι κάτι αντίστοιχο το οποίο συμβαίνει και εκεί και νομίζω ούτε από την πλευρά του ασθενή σου αρέσει να σου το λένε αυτό, να πηγαίνεις και να σου λένε φέρε υλικά, ούτε να πηγαίνεις ως γονιός και ως μαθητής.
Οπότε, πρέπει να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για το σχολείο των δικών μας αναγκών και όχι για το σχολείο της αυτοχρηματοδότησης και της αποσπασματικής γνώσης, να οργανώσουμε την αλληλεγγύη μας, ώστε κανένας μαθητής να μην στερηθεί τα απαραίτητα και τη σχολική φοίτηση. Να αυξηθούν οι πιστώσεις για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σχολείων, να μην επιβαρύνονται οι γονείς για τη λειτουργία των σχολείων, να λειτουργήσουν τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας όπως θα έπρεπε όμως να λειτουργούν, όχι με πρόχειρα πάλι αναπληρωτές, πότε θα έρθουν, τι θα καλύψουν κανονικά, και να μπορέσουμε να ονειρευτούμε ένα σχολείο που θα προετοιμάζει ολόπλευρα τα παιδιά μας για να εκλείψει και η ανάγκη των φροντιστήριων. Οπότε πρέπει να είμαστε ενεργοί, να συμμετέχουμε στους σύλλογους γονέων, να συμμετέχουμε μαζικά στις δράσεις και είναι στα χέρια μας το πώς αυτό θα διαμορφωθεί και πόσο όμορφο μπορούμε να εμπλουτίσουμε τέτοιες δράσεις. Αυτά είχα να πω από τη δικιά μου πλευρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο για την κεντρική ομιλία στην Αγγελική Γκούσκου. Είναι μέλος του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Να πούμε ότι μετά την κεντρική ομιλία θα υπάρξει περιθώριο και για συζήτηση και για ερωτήσεις και για τοποθετήσεις από εσάς. Καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Τώρα θα κάνω μια προσπάθεια, γιατί προηγήθηκαν αυτές οι ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις που πιάσανε πτυχές τέλος πάντων της εκπαίδευσης σε ένα βάθος και με ένα ενδιαφέρον, να μην επαναληφθώ εγώ από την κεντρική ομιλία. Να προκαλέσω όμως και τη συζήτηση σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν συζητάμε σήμερα, και το θέμα μας είναι η εκπαίδευση. Το πλαίσιο το οποίο συζητάμε βέβαια είναι σύνθετο, δυσχερές, είπε και ο Στέλιος ανοίγοντας τη σημερινή μας εκδήλωση. Για την καθημερινότητα και πώς διαμορφώνεται και στο ζήτημα του πολέμου και στα ζητήματα της οικονομίας, συνολικότερα τέλος πάντων στη βαρβαρότητα, έτσι όπως αποτυπώνεται ως καπιταλιστική βαρβαρότητα σε όλο τον κόσμο, για όλους τους λαούς του κόσμου. Ταυτόχρονα είναι και οι αγώνες μας όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτιμάμε και σαν κόμμα ότι διαμορφώνονται οι δυνατότητες, ανοίγονται δηλαδή ο λαός μαζί με το κόμμα μας να πιστέψει στη δύναμή του, να οργανώσει την πάλη. Την πάλη του, όπως εκφράστηκε και το προηγούμενο διάστημα, και στη θετική προσπάθεια αλλαγής συσχετισμών στα σωματεία, σε ομοσπονδίες, πρόσφατα των εκπαιδευτικών. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είχαμε την πρωτιά στους φοιτητές, την εκλογική ενίσχυση πολιτική και στις βουλευτικές και στις ευρωεκλογές του κόμματός μας, που επιβεβαιώνει αυτό που λέμε και εμείς, τους δεσμούς που έχουν διαμορφωθεί με το κόμμα μας, με αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα στο καμίνι των αγώνων. Σταθεροποιείται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που σήμερα υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν βάλει όμως προγενέστερα πλάτη και βάζουν πλάτη το σύνολο των αστικών κομμάτων. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες και των δυνατοτήτων δηλαδή, επιλέγουμε και πολύ σωστά μαζί με την οργάνωση των αντιστάσεων και των αγώνων να βάλουμε στο επίκεντρο της συζήτησης για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, του περιεχομένου, το τι εν πάση περιπτώσει μαθαίνουν τα παιδιά μας. Έχουμε προβληματισμούς και γνώμη όμως για το τι συμβαίνει στα σχολεία των παιδιών μας. Το ταξικό σχολείο που ζούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία έχει γονατίσει μέσα στο στενό δημοσιονομικό κορσέ της καπιταλιστικής οικονομίας και των προτεραιοτήτων της. Είπε κάποια πράγματα και ο Δημήτρης, και για να δούμε την μεγάλη εικόνα, γιατί αυτή καθορίζει και την επιμέρους, τα μεγέθη σε σχέση με την λιγιώδη κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου πραγματικά ζαλίζουν. Οι τράπεζες λοιπόν, τον πρώτο εξάμηνο μετρούν κέρδη 2,3 δις, οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο κέρδη 21 δις, ενεργειακοί κολοσσοί έχουν αύξηση κατά 25% της κερδοφορίας και εμείς οι υπόλοιποι μετράμε απώλειες. Στο εισόδημά μας, με τον πληθωρισμό να καλπάζει στο 3%, στους αιματοβαμμένους φόρους, που μόνο για το πρώτο 7μηνο υπεραπόδωσαν πάνω από 5,5 δις. Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να φτιαχτούν 680 καινούργιες σχολικές μονάδες. Οι νατοϊκές δαπάνες έχουν χτυπήσει κόκκινο. Μόνο για τις φρεγάτες στην Ερυθρά, το τελευταίο 7μηνο έχουμε εξοδέψει 100 εκατομμύρια ευρώ. Όσα δηλαδή χρειάζονται για 15 νέα σχολεία και εκατοντάδες προσλήψεις σε εκπαιδευτικούς. Οι προτεραιότητες λοιπόν αυτής της οικονομίας, της καπιταλιστικής,
αφήνει τα, όπως είπε και η Κική, πολύ όμορφα και αναλυτικά, παλιά επικίνδυνα συντήρητα τα σχολικά κτίρια, υποστελεχωμένη και υποχρηματοδοτημένη την εκπαίδευση. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, τους όρους εκπαίδευση και μόρφωση των παιδιών μας, ο αγώνας που αναπτύσσονται για να βάλουμε φρένο, να ανακόψουμε και να πιέσουμε, ώστε να παίρνονται μέτρα πίσω, ανοίγουμε και οργανωμένα όμως και μια συζήτηση που δεν είναι δευτερεύουσα σημασίας, τη συζήτηση για το τι σχολείο θέλουμε. Μια συζήτηση δηλαδή πάνω στο περιεχόμενο για το τι μαθαίνουν τα παιδιά μας. Για την πρόταση του κόμματός μας για το σχολείο που εν τέλει θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες της εποχής μας. Το σχολείο της δημιουργικότητας και της συλλογικότητας απέναντι στο αστικό σχολείο της απόγνωσης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την παπαγαλία, για την γλωσσική φτώχεια. Για το αιώνιο πρόβλημα τα μαθηματικά να θεωρούνται μάθημα για τους λίγους, δύσκολο μάθημα για τους πολλούς. Και άλλα πολλά που μπορούμε και σήμερα να ακολουθήσει μια συζήτηση, να πάρετε και το λόγο, να μεταφέρετε και δικούς σας προβληματισμούς. Όλα αυτά φωνάζουν κυριολεκτικά για το πρόβλημα των προβλημάτων. Το σχολείο λοιπόν περνάει κρίση και αυτό γεννάει συνεχώς τέτοια φαινόμενα. Θα αναρωτηθεί κάποιος καλοπροαίρετος, γιατί οι συνεχόμενες αλλαγές στην εκπαίδευση δεν λειτουργούν προωθητικά ώστε να ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών? Γιατί τα επιστημονικά επιτεύγματα, γιατί όντως υπάρχει επιστημονική πρόοδος και είναι αλματώδης, μπορούμε να τη δούμε γύρω μας, αναπτύσσεται, συσσωρεύεται, δεν διαχέεται αυτό με παιδαγωγικούς όρους επεξεργασμένα μέσα στο σχολείο? Τελικά, γιατί το νέο δεν έρχεται ποτέ και γιατί το παλιό τέλος πάντων δεν μπορεί να ανανεωθεί? Γιατί κατά τη γνώμη μας είναι μια εποχή συνεχόμενων κρισιακών φαινομένων που αντανακλώνται και στην εκπαίδευση. Όπως τα επιφανειακά περίεργα φαινόμενα που κανείς δεν μπορεί να τα εξηγήσει, γιατί οι αριστούχοι μαθητές απεχθάνονται ή δεν βρίσκουν κανένα ενδιαφέρον στα μαθήματα στα οποία αρίστευσαν, γιατί τα παιδιά γράφουν πανελλαδικές εξετάσεις και την επόμενη μέρα έχει σβηστεί ο μεγαλύτερος όγκος των πληροφοριών και των γνώσεων που είχαν συσσωρεύσει σε όλη αυτή την επώδυνη διαδικασία. Ή ένα άλλο γνωστό δίλημα. Από τη μία, η εκπαίδευση με κίνητρο τους βαθμούς είναι ένα διανό πουκάμισο. Χωρίς το σώμα της αγάπης για τη γνώση, να αγαπάνε τα παιδιά τη γνώση. Απ' την άλλη όμως, αν σε αυτό το σχολείο αφαιρέσουμε τελικά τη βαθμολόγηση της επίδοσης, έτσι όπως έχουν καταστεί απόλυτα αλληλοεξαρτώμενες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η κατάσταση στην εκπαίδευση να αποβεί αλληλεξέλεγκτη και χαοτική. Ας κοιτάξουμε και μέσα στις τάξεις. Αν είναι και εκπαιδευτικοί εδώ, δηλαδή μπορούν να το μεταφέρουν και ζωντανά και γλαφυρά. Φταίνει οι ίδιοι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, που το βάρος στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει μετατοπιστεί από τη γνώση στις δεξιότητες και στην πληροφορία, με αποτέλεσμα να μην διαμορφώνεται ένα γνωστικό υπόβαθρο, να έχουν κρίση τα παιδιά, να μπορούν να κρίνουν τα αποτελέσματα όλης αυτής της διαδικασίας, αλλά να αναζητούν απαντήσεις μέσα από το Google ή τη Wikipedia, που των πραγμάτων είναι πιο άμεσες πηγές πληροφόρησης σε σχέση με οποιοδήποτε βιβλίο. Αν δεν ήταν η φιλιά του ανταγωνισμού, κατά τη γνώμη μας, του ανιαρού σχολείου δηλαδή, ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που θέλει να σπουδάσει φυσική, θα ήθελε πραγματικά να γνωρίζει σε βάθος, σε ποιο πλαίσιο, σε ποια κοινωνία έζησε και δούλεψε ο Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας, ο Αϊνστάιν. Τι τροφοδότησε τη σκέψη τους και πώς κατέληξαν στις σπουδαίες επιστημονικές ανακαλύψεις. Να μην απομνημονεύει ξερούς τύπους. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει πληροφορική, θα ήθελε πραγματικά να ξέρει πώς ο άνθρωπος μπόρεσε να χειραγωγήσει τους νόμους της φύσης, ώστε να κάνει την πληροφορία να μεταδίδεται με ασύλληπτες ταχύτητες σε κάθε γωνιά του κόσμου και όχι να μαθαίνει ξερούς αλγόριθμους και να τους παπαγαλίζει. Ο κάθε μαθητής, και όχι μόνο αυτός που ονειρεύεται να σπουδάσει ιατρική ή νοσηλευτική, θα ήθελε να ξέρει πώς και γιατί οι συνθήκες ζωής εργατικής τάξης επιδεινώνουν την υγεία της. Και όχι ότι η υγεία του λαού είναι κόστος για την οικονομία και τα φάρμακα πρέπει να είναι πανάκριβα για να κερδίζουν οι μεγαλοβιομήχανοι. Όλα αυτά όμως δεν τα μαθαίνει το παιδί στο σχολείο. Το σχολείο σήμερα, όσο και να ανανεώνεται, όσο και να μπαίνουν ρομποτικά συστήματα, νέοι διαδραστικοί πίνακες, όταν μπαίνουν και όπως μπαίνουν, που για μας όλα αυτά είναι αναγκαία για την εκπαιδευτική διαδικασία. Παραμένει όμως στεγνό, μακριά από τους προβληματισμούς των νέων, μακριά από τη ζωή, τις απορίες, τις αγωνίες τους. Όταν το μάθημα ζωντανεύει και όταν οι μαθητές σταματούν να χαζεύουν, να κάνουν φασαρία, είναι όταν ο εκπαιδευτικός έχει κάτι να τους πει, που βρίσκεται σε αντίθεση με τις ιδεολογικές κατευθύνσεις των σχολικών βιβλίων. Εκτός του πλαισίου που υποτίθεται ότι κάνει φίλους τους μαθητές και ενεργούς στην αναζήτηση της αλήθειας.
Και πώς θα μπορούσε να μην είναι λοιπόν στεγνό το μάθημα, όταν στα μαθήματα της οικονομίας διδάσκονται ότι οι ανάγκες των ανθρώπων δεν ικανοποιούνται γιατί υπάρχει ανεπάρκεια πόρων. Αλήθεια, πόσο μπορεί να μας βοηθήσει αυτός ο ορισμός για την ερμηνεία της ανέχειας του φτωχότερου 55% του παγκόσμιου πληθυσμού, το οποίο σύμφωνα με τη φετινή έκθεση του παγκόσμιου πλούτου κατέχει αθρηστικά μόλις το 1,3% του παγκόσμιου πλούτου, τον οποίο παρεπιπτόντως όλη αυτή η φτωχή παράγουν σε μεγάλο βαθμό. Φταίει λοιπόν ο μαθητής που θα παπαγαλίσει αυτούς τους ορισμούς, που δεν έχουν να του πούν τίποτα για την πραγματική ζωή και την αλήθεια. Φταίει ο μαθητής που στα δίθεν καινοτόμα προγράμματα του δημοτικού σχολείου, όπως το γνωστό πρόγραμμα φιλοξενία που το επιμελήθηκε η Ένωση Ξενοδόχων της ΚΟ, που τους φέρνει, λέει, σε επαφή με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, του τουρισμού, τις ευκαιρίες που δίνει ο τουρισμός, όταν οι γονείς τους δουλεύουν τα εξαντλητικά 12 ώρα, τα 7 ημέρα, τα συνεχόμενα μέχρι τελικής πτώσης για να τα φέρουν βόλτα. Θα παπαγαλίσει λοιπόν για τα ωφέλη, τα πλεονεκτήματα που φέρνει η τουριστική ανάπτυξη στον τόπο τους. Αυτά τους λένε μέσα από τα καινοτόμα προγράμματα. Πόσο μακριά πραγματικά από την ίδια τη ζωή τους. Πόσα μαθήματα για να αποδεχθούν ως φυσική αναγκαιότητα ότι τελικά το σύστημα της εκμετάλλευσης και της ανέχειας είναι αυτό το οποίο ζούνε και αυτό πρέπει να αποδεχθούνε. Πέρα από την ιδεολογική παρέμβαση στη συνείδηση των μαθητών για τις κυρίες και τις αξίες, διαπλάθεται και ο εργαζόμενος με τις χρηστικές δεξιότητες. Πραγματικά το πρόβλημα ξεκινάει από το δημοτικό. Το μάθημα της γλώσσας διδάσκεται όχι με κύριο σκοπό να οργανώσουμε, να εκφράσουμε τη σκέψη μας, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κριτήριο σκέψης, κρίσης κτλ. Απλά για να επικοινωνούμε. Αποτέλεσμα, στο επίκεντρο της διδασκαλίας των σχολικών μαθημάτων βρίσκεται το χρηστικό κείμενο. Ξεφυλίζοντας λοιπόν τα βιβλία της γλώσσας στο δημοτικό, έρχεται αντιμέτωπος με πληθώρα κειμένων, κυρίως χρησιμοθυρικών, με συνταγές μαγειρικής, προσκλήσεις για πάρτι, συνεντεύξεις, αγγελίες και πάει λέγοντας. Τα λογοτεχνικά κείμενα που θα μπορούσαν και το αισθητικό κριτήριο να καλλιεργήσουν τον μαθητή, καταλαμβάνουν μόλις το 1/5 της κάθε ενότητας. Και ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός χάνεται πραγματικά σε ένα γικαιώνα κειμένων πληροφοριακών, φτωχών, αδύναμων, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η πληροφορία και να παρουσιάζεται ως γνώσεις. Δεξιότητες παντού, λοιπόν. Μελέτες επιμελετών προσπαθούν να φωτίσουν τις διάφορες πλευρές του προβλήματος. Δείκτες επιδεικτών και κουτάκια που ποσοτικοποιούν τα αποτελέσματα. Στατιστικές του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωνάζουν αλλάξτε ρότα. Και οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται. Ζαλίζει κανείς από τις καινοτομίες στην εκπαίδευση, την αγωγή, από τα πρότυπα σχολείων του μέλλοντος. Όμορφες λεξούλες που όμορφα καίγονται όμως από τη βασανιστική πείρα της σχολικής τάξης. Αλλά και από το γεγονός ότι έχουν ήδη παραχθεί αποτελέσματα στο σχολείο και στον τρόπο σκέψης των μαθητών. Ας σταθούμε όμως λίγο σε αυτή την εικόνα, γιατί εν τέλει αυτή η εικόνα δίνει και την καρδιά και την ουσία του προβλήματος. Δηλαδή το τι άνθρωπο επιδιώκει να διαμορφώσει κοινωνία, τι καθήκοντα να φέρει στην εκπαίδευση, στο σχολείο, για να γίνει αυτός ο άνθρωπος πραγματικότητα. Εμείς φυσικά δεν λέμε ότι μέσα από αυτή την εκπαίδευση ένας είναι ο άνθρωπος, γιατί στην ταξική κοινωνία που ζούμε δεν είναι ομοιόμορφη. Και κακά τα ψέματα, στις μέρες μας γίνεται ακόμα πιο σύμφετη και πιο διαφοροποιημένη. Στον πυρήνα της όμως είναι πολλωμένη. Από τη μία ο κόσμος της εργασίας και από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου. Σταθερή και μόνιμη αντίφαση. Παράγει συνεχώς ένα διπλό κόσμο. Αυτόν τον κόσμο των ανεκπλήρωτων δυνατοτήτων. Συνυπάρχουν λοιπόν πιο έντονα στην εποχή μας η ημιμάθεια, η αδυναμία του ανθρώπου να συγκροτήσει ένα στέρεο μεθοδολογικό υπόβαθρο ανάλυσης κρίσης του κόσμου, παρακολούθησης των αλλαγών, με την ταυτόχρονη πολλαπλότητα πηγών πληροφόρησης, με την ολοένα και μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης περισσότερων ανθρώπων σε αυτές. Ανεκπλήρωτες όμως είναι οι δυνατότητες. Αυτό παράγεται και στην εκπαίδευση. Και όσο ζούμε σε μια κοινωνία που παράγει και αναπαράγει ανεκπλήρωτες δυνατότητες, νέες αντιφάσεις εμφανίζονται και μέσα στο σχολείο. Παλιά και νέα προβλήματα κάνουν την εμφάνισή τους. Για παράδειγμα, στο παιδαγωγικό κλίμα. Πόσες φορές σταματάει το μάθημα ο εκπαιδευτικός για να μπορέσει να φέρει τα παιδιά σε τάξη να παρακολουθήσουν. Κάνει ολόκληρες μελέτες ο ΟΣΑ για να εντοπίσει αυτό το φαινόμενο της λεγόμενης πειθαρχίας μέσα στην τάξη. Ακόμα και μελέτη για το αν είναι χαρούμενοι 15χρονοι μαθητές στο σχολείο, εκπονεί ο ΟΣΑ. Το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια σχολική κοινότητα έχει αδυνατήσει το 2015 σε σχέση με το 2003, μας πληροφορεί
η έρευνα του ΩΣΑ. Ας σκεφτούμε λίγο πάνω σε αυτό το τελευταίο. Μέσα στο σχολείο οι μαθητές, οι έφηβοι, νιώθουν όλο ένα και περισσότερο ότι δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητα. Δεν λένε ότι δεν έχουν φίλους, αλλά ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν επί της ουσίας τι, κοινούς σκοπούς, αξίες, κανόνες λειτουργίας του σχολείου. Τι συμβαίνει λοιπόν, ποιο είναι το κοινό αίσθημα που εκφράζουν οι μαθητές? Βαρεμάρα. Και αυτό φυσικά δεν το εισπράττει μόνο οι εκπαιδευτικοί που παλεύουν σε ένα πλαίσιο σχολικού μαθήματος να ανταποκριθούν και να μεταφέρουν γνώσεις στους μαθητές. Σε ό,τι μας αναλογεί και οι γονείς. Το κλίμα αυτό έρχεται και μεταφέρεται και στο σπίτι των παιδιών που σπρώχνουμε να ανταποκριθούν στοιχειωδώς υποχρεώσεις στις σχολικές τους και τις μαθησιακές τους. Βαριέμαι, λένε. Δεν βρίσκουν νόημα σε αυτό που κάνουν. Δεν βρίσκουν χαρά στο σχολείο. Ή καλύτερα βρίσκουν χαρά όταν κάνουν κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό που έχουν στο μυαλό τους ως σχολείο. Τους βαθμούς, εξετάσεις, την παπαγαλία, το άγχος. Όμως τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά. Αυτοί που εκφράζουν αυτό το συναίσθημα της βαρεμάρας δεν είναι και με το ένα πόδι στον τάφο. Βράζουν δηλαδή μέσα τους. Έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, το ξέρουν αυτό. Δεν βλέπουν ρόδινο το μέλλον τους, ούτε και πολλές διεξόδους έχουν. Εδώ εδράζεται και το ζήτημα και τεκμηριώνεται και της βίας και των φαινομένων βίας μέσα στο σχολείο. Τα έπιασε νομίζω αναλυτικά στην παρέμβασή του ο Δημήτρης, οπότε δεν θα ήθελα να αναφερθώ εκθενώς. Η αλήθεια είναι ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για άλλη μια φορά πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, μεταφέτοντας πάλι την ευθύνη με ποινικούς όρους καταστολής πλέον στην οικογένεια ως ατομική ευθύνη. Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια σε αυτά τα φαινόμενα. Προφανώς, αν θέσουμε το ερώτημα αν έχουν πολλαπλασιαστεί, απαντάμε καταφατικά, υπάρχει ένταση της βίας. Εμείς όμως λέμε και αναφέρουμε ότι είναι συνδυασμός τουλάχιστον τριών παραγόντων, αν και είναι σύνθετο και πολυπαραγωγικό. Αφορά στην πανδημία, την καραντίνα, τον εγκλεισμό. Έχουν δημιουργήσει δηλαδή, όπως αποτυπώνται και στις όποιες κοινωνιολογικές μελέτες έχουν γίνει, ένα εσωστρεφές ψυχικό επιθετικό δυναμικό, αδυναμία στη δυσκολία, στην επικοινωνία, η οποία φυσικά επιτείνεται και από όλη αυτή την κυριαρχία, τέλος πάντων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα smartphone κτλ. Υπάρχουν ένταση, άγχη, αγωνίες, αδιέξοδα μέσα στα λαϊκά σπίτια. Δημιουργούν τους όρους δηλαδή, να το εισπράττει το παιδί αυτό και να το εκφράζει, να το μιμείται και έξω από το σπίτι. Και το ίδιο το περιεχόμενο φυσικά της αστικής παρέμβασης στα πλαίσια του διαδικτύου, που αναπαράγεται η σαπίλα, η βία, η εμπορευματοποίηση του ανθρώπου, του γυναικείου σώματος. Το πρόβλημα λοιπόν παραμένει και φυσικά δεν μπορούν, όχι μόνο δεν θέλουν να το λύσουν, προφανώς γιατί είναι κομμάτι, μέρος του προβλήματος. Ουσιαστικά δηλαδή η ίδια η πολιτική, το ίδιο το πλαίσιο της κοινωνίας διαμορφώνει και τις αιτίες ώστε αυτό να παράγεται, να αναπαράγεται και διαρκώς να εντείνεται. Εμείς βέβαια στην όλη κουβέντα που ανοίγει για την οικογένεια δεν εκτρέπουμε τη συζήτηση. Προφανώς αναλογεί και ένα μεγάλο μερτικό σε εμάς ως γονείς για τους όρους που διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Όμως για μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο κρίσιμος αυτός ρόλος της οικογένειας υφίσταται πάντα σε ένα συγκεκριμένο έδαφος, ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Δεν είναι ανεξάρτητο. Απέναντίας αυτό το πλαίσιο δρά και πολλαπλασιαστικά στη διαμόρφωση αξιών, ιδεών και στάσεων. Και βέβαια φυσικά, αν και δεν παραγνωρίζουμε τη σημασία που έχει η ύπαρξη επιστημόνων, τη συζήτηση, του πλαισίου και της ενημέρωσης, αυτά από μόνο τους δεν φτάνουν, ούτε μπορούν φυσικά να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Γιατί λέμε εμείς, δεν είναι για παράδειγμα απόρρια των ταξικών φραγμών στη μόρφωση η χαμηλή αυτοεκτίμηση που σχετίζεται και με το bullying? Και αν θέλει κάποιος να μιλήσει πραγματικά και επί της ουσίας για τη βία, και επικεντρώνομαι σε αυτό γιατί είναι και των ημερών, τώρα έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση δηλαδή, αν και το έπιασε και ο Δημήτρης στην παρέμβασή του, ξεφεύγει και από τους τέσσερις τείχους της κοινωνίας. Γιατί για μας, βία είναι μέσα στο σχολείο το ένα παιδί να έχει πρόσβαση σε εξωσχολική στήριξη και το άλλο να μην μπορεί να έχει, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι γονείς τους σε αυτό το κόστος. Βία είναι το ένα παιδί να οργανώνει το χρόνο για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, για να περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Και το άλλο παιδί να έχει συμβιβαστεί με τους ταξικούς φραγμούς που θέτει αυτό το σχολείο και ορθώνονται μπροστά του. Βία είναι να μην μπορεί να πας διακοπές και ο συμμαθητής του να λέει πόσο όμορφα πέρασε το καλοκαίρι. Και επίσης βία είναι οι βασικές κυρίαρχες ιδέες και αξίες της τάξης αστικής, όπως ο ανταγωνισμός, ο ατομισμός κτλ. Δεν θέλει και μεγάλη δηλαδή ανάλυση για να δούμε ότι στη βάση αυτής της τεράστιας μπόχας, σκανδάλων, πλουτισμού, κακοποίησης παιδικής ηλικίας κτλ.
βρίσκεται αυτή η κοινωνία που περιγράφουμε, ο καπιταλισμός, και στην κυριολεξία σαπίζει. Σε αυτό το σύστημα νικητής δεν είναι αυτός που πατάει επί πτωμάτων, πιο αντίστακτα και αποτελεσματικά. Εμείς οι γονείς πλέον δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ανατροφή των παιδιών μας αυτό που πλέον ακούγεται από τα περισσότερα παιδιά που δεν θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν γιατροί, αστροναύτες, δάσκαλοι, οδηγοί που μπορεί να το συναντούσες πριν κάποιες δεκαετίες και στον καπιταλισμό, αλλά θέλουν να γίνουν πλούσιοι, επιχειρηματίες, influencer. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό το σχολείο, το σχολείο της απόγνωσης λαχανιάζει. Το βασικό ζήτημα στο οποίο κρίνεται κάθε εκπαιδευτική πολιτική είναι το εξής. Τι άνθρωπο θέλει να διαμορφώσει η κοινωνία μέσα από αυτό το σχολείο. Αν η σημερινή λοιπόν καπιταλιστική κοινωνία θέλει έναν άνθρωπο ανάπηρο συναισθηματικά, πραγματικά τα έχει πάει πολύ καλά. Αν θέλουν να βγαίνουν μονόπλευροι άνθρωποι, δηλαδή άλλοι να ξέρουν τη θεωρία, άλλοι να ξέρουν την πρακτική, επίσης πάλι σωστά βαδίζει. Και όχι μόνο δεν βαδίζει, αλλά συνεχίζει και σήμερα και με σειρά νόμων, διαδοχικά οι κυβερνήσεις, να βάζει ο καθένας το λιθαράκι του σε αυτό που λέμε σχολεία πολλών ταχυτήτων, πολλών κατηγοριών, που αφήνουν φυσικά το στίγμα τους και αναπαράγουν αυτή την ταξικά και διαχωρισμένη κοινωνία. Έχουμε καθαρά γνώμη για το τι φταίει στο σχολείο. Το αστικό σχολείο έχει φάει τα ψωμιά του. Δεν μπορεί να δώσει απάντηση στις ολοένα και πιο διευρυνόμενες δυνατότητες για μόρφωση με βάση την πρόοδο των επιστημών, με παιδαγωγικά και οργανωμένη μέθοδο. Το νέο σχολείο λοιπόν των δεξιοτήτων είναι η απάντηση του παρελθόντος στο μέλλον. Γι' αυτό και αναπαράγονται διαρκώς αυτά τα νέα προβλήματα. Η διέξοδος από αυτόν τον κύκλο μπορεί να δοθεί χτυπώντας στην ουσία του θέματος. Δηλαδή αντιμετωπίζοντάς το ως είναι, ως πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή, ποια κοινωνική τάξη, έχοντας την εξουσία στα χέρια της, κατέχοντας τον πλούτο, μπορεί να οργανώσει την κοινωνία και την οικονομία με βάση τα δικά της κριτήρια, τα δικά της συμφέροντα. Πραγματικά, αυτή είναι η πολιτική απάντηση απέναντι σε όλα αυτά που βιώνουμε, περιγράφουμε, συζητάμε σήμερα εδώ. Το πραγματικά νέο σχολείο θα είναι το σχολείο της κοινωνίας που θα έχει απαλλαγή από το βραχνά της εκμετάλλευσης. Σαν κόμμα έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς πρέπει να είναι το σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Σε κάθε επίπεδο, από την πρώτη σχολική ηλικία μέχρι και τα 18. Όχι μόνο από άποψη δομής, κτηριακών υποδομών, προσωπικού, προοπτικών, σύνδεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε σχέση με το περιεχόμενό του. Δεν κρύβουμε ότι αυτή η πρότασή μας βέβαια αφορά τη σοσιαλιστική κοινωνία. Γιατί μόνο αυτή έχει συμφέρον από έναν τέτοιο μελλοντικό εργαζόμενο. Στη δικιά μας την κοινωνία, ο εργαζόμενος θα οικοδομεί το σοσιαλισμό, δηλαδή θα έχει την ευθύνη να σχεδιάζει, να υλοποιεί, να αξιολογεί και γι' αυτό εμείς αυτόν τον άνθρωπο το θέλουμε ολόπλευρα μορφωμένο για να μπορεί να παίζει καταλυτικό ρόλο σε κάθε στιγμή, σε κάθε φάση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης που θα είναι ο κύριος που θα τη φέρει σε πέρας και αυτός ο οποίος θα τη σχεδιάζει. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της κοινωνίας αλλάζει και η μεγάλη εικόνα. Πραγματικός εξορθολογισμός της ύλης, λοιπόν, στη βάση των ικανοτήτων της κάθε ηλικίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την επιστημονικότητα. Σημαίνει δηλαδή ότι τα βιβλία μας, τα αναλυτικά μας προγράμματα, θα επικεντρώνονται κάθε φορά στα ουσιαστικά, στα ανθεκτικά, στο χρόνο στοιχεία της γνώσης, στις αρχές και τους νόμους που διέπουν την εξέλιξη της φύσης, της κοινωνίας, που παίρνουν υπόψη τους νόμους και τις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού. Και αυτό για όλους. Για όλα τα παιδιά. Και τα ταλέντα, οι ιδιοφυΐες, αυτοί που έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν στη ζωή τους από τη μικρή ηλικία. Και όμως, θεωρούμε ότι όσο πιο πλούσιο, όσο πιο αναβαθμισμένο είναι αυτό το μορφωτικό επίπεδο, πολύπλευρη δηλαδή η μόρφωση, ο καθένας θα μπορεί να γίνει πρωτότυπος, δημιουργικός, αυτάρκης, να προσφέρει σε αυτή τη σοσιαλιστική κοινωνία το μέγιστο των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του. Το σχολείο λοιπόν που εμείς προτείνουμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν εξορίζει τη φυσική και την αισθητική αγωγή σαν δευτερεύοντα μαθήματα. Αποκλειστικά για να έχουν την ώρα να χαζολογάνε τα παιδιά και να εκτονώνονται. Δουλεύουμε μαζί τη νόηση και το συνέστημα γιατί βλέπουμε τον άνθρωπο στην ολότητά του. Ξεμπερδεύουμε μια καλή με τις απόψεις που κυριαρχούν στον καπιταλισμό, δηλαδή για να κάνεις χορό πρέπει να γίνεις χορευτής, γιατί να ασχοληθείς με τις τέχνες αν δεν πρόκειται να γίνεις καλλιτέχνης ή γιατί να γυμναστείς αφού δεν έχεις ταλέντο με τον πρωταθλητισμό να κάνεις επαγγελματική καριέρα. Το σχολείο αυτό, το δικό μας σχολείο, της θεωρίας και της πράξης, της ανάπτυξης, της καλλιέργειας όλων των ενδιαφερόντων του ανθρώπου, απαντά στο ότι τα παιδιά έχουν χέρια για να γράφουν.
αλλά και για να ζωγραφίζουν, να κάνουν γλυπτική, να λερώνουν με χώματα να χτίζουν, να ασχοληθούν με απλές και σύγχρονες μηχανές. Έχουν στόμα για να λένε το μάθημα, βεβαίως, αλλά και για να τραγουδάνε, να παίζουν θέατρο. Και απαντά έτσι για ένα λόγο. Γιατί με όποιο επάγγελμα και να ασχοληθεί ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του, και μέσα από αυτά πρέπει να συμβάλλει στο κοινωνικό γίγνεσθε, το σοσιαλιστικό, πρέπει να έχει μία και βασική ειδικότητα, ολόπλευρα αναπτυγμένη, να είναι άνθρωπος. Και αυτόν τον άνθρωπο με αλφα κεφαλαία επιδιώκει το σχολείο να αναπτύξει ολόπλευρα και ισόρροπα. Με απλά λόγια, η γνώση, η αισθητική αγωγή, η φυσική αγωγή, συνολικά η λειτουργία του σχολείου, στοχεύουν στο να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα, πιο ευχάριστη την παιδική και εφηβική ζωή. Να εξασφαλίσουν στο παιδί το παιχνίδι, να βοηθούν τον έφηβο να οργανώσει τον ελεύθερο χρόνο του, να εμπλουτίζουν τις νεανικές του δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και μετά, την αξιοποίηση σχολικού χώρου, τη συμβολή συνολικά της κοινωνικής, της σχολικής κοινότητας στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθε της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αρμονική διαπαιδαγώγηση για μας σημαίνει ότι αναπτύσσονται αρμονικά όλες οι διαστάσεις της ανθρώπινης οντότητας, η γνωστική του, η συναισθηματική του, η βουλητική του, η φυσική του. Νόηση, συνέστημα και βούληση εκφράζονται ενιαία και αξεδιάλυτα. Η βούληση είναι το πέρασμα από το συνέστημα και τη σκέψη στην ενέργεια. Η γνώση ξεκινάει από την επαφή με τα ίδια τα πράγματα, στην πρακτική δραστηριότητα του ανθρώπου και εκεί επαληθεύεται. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αναγνωρίζουν μέσα στην πράξη τη θεωρητική γνώση και αντίστροφα. Μέσα από τη θεωρητική γνώση να μπορούν να ερμηνεύουν την πράξη. Γι' αυτό το δικό μας το σχολείο, το ενιαίο 12χρονο, είναι το σχολείο της κοινωνικής πράξης και δράσης του μαθητή. Η πράξη και η δράση αυτή γίνεται δημιουργική μέσα από τη συλλογική οργάνωση σχολικής ζωής, στην ευρύτερη επαφή της με την κοινωνία, με την επίσκεψη στην εργασία, στην παραγωγή, την προετοιμασία του για τη συλλογική διεύθυνση της κοινωνίας. Η πρώτη διαπαιδαγωγική πράξη του σχολείου απορρέει από το γεγονός ότι το σχολείο αυτό, όπως και κάθε σχολείο, δεν είναι αποκομμένο από την πολιτική, δεν στέκεται στον αέρα. Είναι το σχολείο αυτό που γράφει στις σημαίες του ένας για όλους και όλοι για έναν. Αυτή είναι η σημαία της σοσιαλιστικής κοινωνίας που οραματιζόμαστε και παλεύουμε, για την οποία παλεύουμε. Αντιπαλεύει τον ατομισμό στην πράξη, οργανώνει τη ζωή των μαθητών να οπροωθείται καθημερινά αυτό που λέμε συλλογικότητα και καταξίωση της συλλογικής εργασίας. Ένα σχολείο και σε μια κοινωνία που αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, που όμως δεν μειώνει τη σημασία της γονικής ευθύνης. Απέναντίας όμως, η ίδια η κοινωνία φέρει τη συλλογική ευθύνη να διαμορφώσει όλο το υπόβαθρο και όλο το πλαίσιο, ώστε η ίδια αυτή υπαρκτή και αντικειμενική γονική ευθύνη θα είναι αναβαθμισμένη, θα έχει ουσιαστικοποιηθεί, γιατί θα στηρίζεται ολόπλευρα, έμψυχα υλικά, από το οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει η κοινωνία, ώστε να υποστηρίζεται σχεδιασμένα και συλλογικά αυτός ο ρόλος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πρότασή μας για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων δεν μετατίθεται για το όταν θα οικοδομήσουμε τη σοσιαλιστική κοινωνία. Απέναντίας, για μας αποτελεί όπλο πάλι στην καθημερινή μας δράση και στον καθημερινό μας αγώνα. Κατά τη γνώμη μας, μπορεί να εμπνεύσει, να μπολιάσει αγώνες και τις διεκδικήσεις, τις σημερινές διεκδικήσεις, σε αυτό το πλαίσιο που ζούμε, με αυτές τις δυσχέρειες και, και τα διέξοδα. Τις διεκδικήσεις λοιπόν του λαού και της νεολαίας. Αλλά να διαμορφώσει ταυτόχρονα και κριτήριο πάλι για το πού θα πρέπει να τραβήξει αυτός ο αγώνας, πόσο μακριά πρέπει να τραβήξει και γιατί πρέπει να βάλει στο επίκεντρο της πάλης του και τα ζητήματα πολιτικής εξουσίας. Σήμερα για μας αυτός ο δρόμος ανοίγει. Στις σχολικές τάξεις για τους εκπαιδευτικούς και στα σπίτια μας με τους γονείς. Με την προσπάθεια δηλαδή των εκπαιδευτικών να ανοίξουν μορφωτικές ρογμές στην κυρίαρχη αντίληψη για τις γνώσεις, τις ιδεολογικές παραδοχές αστικής τάξης και της κοινωνίας που σαπίζει, να ορθώσεις τείχο αντίσταση απέναντι σε όλα αυτά, να διαμορφώσεις αντισώματα στους μαθητές, εντοπίζοντας και αξιοποιώντας τις δικές μας, των κομμουνιστών και φίλων εκπαιδευτικών, δικές μας καλές πρακτικές. Παιδαγωγικές πρακτικές δηλαδή που δεν παρετούνται από την ανάγκη όλα τα παιδιά να μορφώνονται ολόπλευρα, που δουλεύουν με τα παιδιά των τελευταίων θρανίων, που δεν θεωρούν περιττό κανέναν άνθρωπο, που δεν θεωρούν κανένα παιδί ανήμπορο στην επιστημονική γνώση. Με την προσπάθεια να στηριχτούν οι μαθητές για να ορθώσουν ανάστημα αντιπαράθεση με το δικό τους τρόπο, να στηρίξουμε τους αγώνες, τους μαθητές, εκεί που σκυρτάει η ψυχή τους και ψάχνονται να βρούνε τι τους φταίει και τι δεν πάει καλά. Και παλεύουν να οργανώσουν τη δική τους συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση.
Αυτός ο δρόμος ανοίγει με τη συζήτηση στους χώρους των γονιών για αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά μας, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους επιστήμονες. Να οριμάζει σαν κοινωνική απέτηση αυτό που λέει και το σύνθημα. Να κάνει ο λαός υπόθεση δική του, το μέλλον και τη μόρφωση που θα έχει το παιδί του. Επιμένουμε και συνεχίζουμε. Αυτόν τον κόσμο με τη δύναμη της γνώσης μπορούμε να τον εξηγήσουμε. Με την οργανωμένη μας πάλη μπορούμε να τον αλλάξουμε. Για έναν κόσμο, όπως είπε και ο μεγάλος μας ποιητής Ναζίμ Χικμέτ, όπου κανένας πια δεν θα πεινά, κανένας άλλος δεν θα φοβάται, κανείς κανέναν δεν θα υποβαθμίζει, κανείς ελπίδα δεν θα κλέβει κανενός. Γιατί είμαστε κομμουνιστές και μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στις σύγχρονες επιταγές των καιρών μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και την Αγγελική Τιγκούσκου και τους προηγούμενους ομιλητές και να δώσουμε το λόγο σε εσάς και για τυχόν ερωτήσεις αλλά και για τοποθετήσεις, απόψεις, ό,τι θέλετε. Δυσαρίωνα, θα μιλήσει ή θα ρωτήσεις κάτι. Έλα από εδώ. Όχι, θέλω είναι να δώσω χαιρετίδια. Ήταν μια εξαιρετική εκδοχή. Η ποιότητα των απαντήσεων και των παρεμβάσεων και τη κεντρική ομιλία ήταν εξαιρετική. Γι' αυτό οφείλω να το καταθέσω αυτό ως εκπαιδευτικός. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω και να κάνω έτσι μία παρατήρηση και μία πρόταση. Πολύ σημαντικό για μένα είναι το έθελε και το έθεσε ο Βαγγέλης και πρέπει να γίνει έτσι, να μπει πια στις θέσεις μας πιο εμφαντικά, πιο επιτακτικά, να το πω έτσι, είναι η έγκαιρη παρέμβαση. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε τη γνώση για αυτό το πράγμα, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε τη γνώση, είναι πολύ καινούργια πράγματα δηλαδή αυτά. Έχουμε πια τη γνώση και μπορούμε να έχουμε έγκαιρη παρέμβαση. Πραγματικά είναι αστείο. Πριν 40 χρόνια, 50 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση, πριν 70 χρόνια, να υπήρχε έγκαιρη παρέμβαση που δεν είχαν τα εργαλεία στα χέρια τους. Τότε η επιστημονική κοινότητα δεν είχε προχωρήσει. Δεν είχαν τα εργαλεία που έχουν εμείς σήμερα στα χέρια. 70 χρόνια μετά εμείς να έχουμε τα εργαλεία και να μην μπορούμε να οργανώσουμε αυτό που θα σώσει ψυχές. Θα σώσει παιδιά, θα σώσει ψυχές, θα τα γλιτώσει τη σχολική αποτυχία. Είναι ένα τεράστιο θέμα και γι' αυτό το βάζω πιο εμφαντικά πρέπει να τονιστεί. Και το δεύτερο που θέλω να πω και να συμμετεχθεί και από μια πρόταση είναι νομίζω ότι όλα αποφύγθηκαν πολύ σωστά και πραγματικά όλα είναι σοβαρά αλλά και σημαντικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πια στο σχολείο σήμερα, κατά την άποψή μου, είναι το περιεχόμενο των σχολείων. Δηλαδή τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία. Τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, κατά την άποψή μου, πρέπει να καλούν, όπως το λέω, δηλαδή ήταν ξεπερασμένα από τη γέννησή τους. Αυτά ήταν κακά όταν προσωπήθηκαν στο σχολείο. Έχουν περάσει 20 χρόνια και δεν έχουν αλλάξει. Τώρα πια δεν είναι κακά, είναι επικίνδυνα, κατά την άποψή μου. Άρα, η θέση μας πρέπει να είναι τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία που πρέπει να καούν τεστ, να καούν στην κυριολεξία. Και εδώ είναι η πρόταση που έπρεπε να κάνω. Είχαμε ξεκινήσει κάποτε πριν από 30 χρόνια στο Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών στην Αθήνα. Είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια, συμμετείχα γι' αυτό λέω είχαμε, να γράψουμε τα δικά μας βιβλία, να το πω έτσι. Αυτή είναι η πρόταση. Νομίζω ότι το κόμμα πρέπει να επενδύσει αυτό. Δηλαδή, αυτό που πολύ σωστά είπε η εισήγηση, το περιεχόμενο του ενιαίου 12χρονου σχολείου που προβάλλει το κόμμα και πολύ σωστά κάνει και πολύ σωστή είναι η θέση του σε αυτό, να το κάνει και πράξη πιο κατανοητή, να το πω έτσι, πιο απτή για τους γονείς και την κοινωνία, βγάζοντας τα δικά του βιβλία. Την πρότασή του δηλαδή να είναι και εξ αυτών μπορεί, υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι οφείλουμε στην κοινωνία να τους πούμε πώς πρέπει να είναι ένα βιβλίο
του νηπιαγωγείου ή της πρώτης δημοτικού ή της Δευτέρας, που ταλαιπωρούν εδώ οι δάσκαλοι και με αυτό το βιβλίο είναι αδύνατο να μάθει να διαβάσει και να γράφει ένα παιδί. Εγώ το υπογράφω. Είναι αδύνατο. Εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει την εμπειρία να το χειριστεί κατάλληλα και πάει μόνο με το βιβλίο, είναι αδύνατο να μάθει να διαβάζει την Ελλάδα. Να του πούμε εμείς πώς πρέπει να είναι το βιβλίο. Έχουμε την δυνατότητα. Είναι η πρόταση μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Βυσσαρίωνα. Άλλος φίλος, άλλοι φίλοι. Αργύρι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κλάδης Αργύρης, είμαι μαθηματικός και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στο νησί εδώ και περίπου ένα χρόνο, στον ιδιωτικό τομέα. Καταρχάς, χαιρετίζω με τη σειρά μου αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του κόμματος, ειδικά μια τέτοια μέρα. Ένα ζήτημα το οποίο άνοιξε ολόπλευρα, όπως θα έπρεπε, γύρω από και την κοινωνική υπόσταση της ίδιας παιδείας και της εκπαίδευσης και μάλιστα είναι και πολύ σημαντική και χρονικά η στιγμή που ανοίγει αυτή η συζήτηση καθώς είμαστε και σε μια μεταβατική χρονιά, εν αναμονή και της επερχόμενης σχολικής περίοδου με την εισαγωγή του πολλαπλού συγγράμματος και ό,τι μπορεί να συμβαίνει αυτό, ενώ έχουν ήδη εισαχθεί πρόσφατα και καινούργια δεδομένα στην εκπαίδευση όπως το ψηφιακό φροντιστήριο, αλλά και διάφορες άλλες αλλαγές που αφορούν στην τιμωρία των μαθητών και άλλα που θα αναφέρω. Αρχικά, σύντροφοι και φίλοι, είναι ακόμα νοπάτα σημάδια της τηλεκπαίδευσης από την πανδημία του κορονοϊού, με τα αποτελέσματα να φαίνονται μέχρι και σήμερα. Τεράστια κενά στις γνώσεις των μαθητών, για τα οποία δεν υπάρχει μέρημνα από το Υπουργείο να καλυφθούν με οποιονδήποτε τρόπο, την ίδια στιγμή που συνεχίζει να εφαρμόζεται η Τράπεζα Θεμάτων στο Λύκειο, ένα ψηφιακό υλικό το οποίο θεωρητικά θα βοηθήσει τους μαθητές να λύνουν περισσότερες ασκήσεις από αυτές που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια. Και συμφωνώ με τον κύριο Βυσσαρίωνα. Το ζήτημα είναι ότι πολλές από τις ασκήσεις τράπεζας επαναλαμβάνονται άσκοπα χωρίς ουσιαστικά να προσφέρουν κάτι στους μαθητές, ενώ μάλιστα συνεχώς ανακαλύπτονται κραυγαλαία λάθη στις εκφωνήσεις αλλά και στα ερωτήματά τους, κυρίως στο μάθημα των μαθηματικών, της φυσικής, των λατινικών και νομίζω σε όλα. Και σαν να μην έθενε αυτό, είναι υποχρέωση των καθηγητών και των σχολείων γενικότερα να λύνουν ασκήσεις τράπεζας θεμάτων, καθώς στις τελικές εξετάσεις θα υπάρχουν 2 από τις συνολικά 4 ασκήσεις στο συγκεκριμένο διαγώνισμα. Δηλαδή, οι 10 από τις 20 μονάδες που καλούνται να λύσουν οι μαθητές είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και περιμένουν να κληρωθούν. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο, υπάρχει για να κρατήσει θεωρητικά αμερόληπτη τη διαδικασία της επιλογής θεμάτων από το εκάστοτε σχολείο και να υπάρχει διαφάνεια στις συνεδοσχολικές εξετάσεις. Ωστόσο, τα σχολεία έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν έως και 3 κληρώσεις, αν θυμάμαι καλά, σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι τα κληρωθέντα θέματα συμπίπτουν με τα κεφάλαια των υπόλοιπων ασκήσεων. Πράγμα που μόνο του σημαίνει ότι το θέμα της επιλογής έχει ήδη καταληφθεί. Όμως, έστω και ότι τα θέματα κληρωθούν δίκαια, τι θα γίνει σε περίπτωση λανθασμένης διατύπωσης και ποιος θα πάρει την ευθύνη επ' αυτού? Το βασικότερο όμως λάθος του Υπουργείου είναι η αντιεπιστημονικότητα που διέπει την ίδια την Τράπεζα Θεμάτων. Πρώτον, δεν δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να βγάλουν θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας, π.χ. άλλο το ΔΕΛΤΑ1, άλλο το ΔΕΛΤΑ4 σε κάποιο διαγώνισμα, τα οποία θα συζητήσουν μεταξύ τους με τρόπο δημιουργικό. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς η τυχαιότητα της επιλογής έχει εκλείψει, είναι πολλές οι περιπτώσεις μαθητών, ανεξαρτήτου απόδοσης και επιπέδου, να έχουν επιλύσει ήδη τα θέματα στα φροντιστήρια και ουσιαστικά να προπορεύονται έναντι των μαθητών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε κάποιο φροντιστήριο. Άρα υπάρχει προφανής ταξική διάκριση. Ένα άλλο αισχρό μέτρο που υφίσταται τα τελευταία χρόνια είναι η θέσπιση της ελάχιστης βάσης αγωγής στις πανελλαδικές. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, πάμπολες, που αριστεύουν σε κάποια μαθήματα της κατεύθυνσης που ήδη θέλουν να ακολουθήσουν και δεν μπορούν να περάσουν σχολές που επιθυμούν, επειδή κόβονται από την ΕΒΕ, από την ελάχιστη βάση αγωγής. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν, νομίζω, πριν 2 χρόνια ένας υποψήφιος φοιτητής, ο οποίος αθρηστικά μαζί με το σχέδιο που έδινε είχε γράψει βαθμό γύρω στο 20
και δεν κατάφερε για λίγο λιγότερο, αν θυμάμαι καλά, από 0,1 να ενταχθεί στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο μάλλον τυχαία δεν μπήκε ούτε ένας φοιτητής εκείνη τη χρονιά. Όμως το Υπουργείο ακολούθησε πιστά τη λαϊκή ρίση των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν και εξίσωσε το πτυχίο των ιδιωτικών πανεπιστημίων με αυτά των δημοσίων. Άρα δίνει την επιλογή στις οικογένειες μιας δεύτερης ευκαιρίας, εφόσον βέβαια αυτοί έχουν την οικονομική ευρωστία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να υπάρξει ανταγωνισμός και στην παιδεία. Γιατί να είναι μονοπόλιο του κράτους αυτός ο τομέας? Σε ελεύθερη αγορά δεν είμαστε? Πού ζούμε, στη Σοβιετική Ένωση? Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα ανέδειξε από την πρώτη και όλα στιγμή την τεράστια ταξική διάκριση του νομοσχεδίου αυτού, που σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αντεργατικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως των μνημονιακών χρόνων, καθιστούν τις σπουδές πρακτικά ανέφικτες για όλους. Επίσης, φέτος άλλαξε και το τοπίο γύρω από τις απουσίες και τις αποβολές. Συγκεκριμένα, το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών έχει πέσει στις 50, ενώ ήταν 64, αν θυμάμαι καλά. Ενώ πλέον δίδεται το ελεύθερο στους διευθυντές να αποβάλουν κατά το δοκούν μέχρι και 2-3 μέρες τους μαθητές, χωρίς καν να συσταθεί συμβούλιο των καθηγητών. Δηλαδή, ο διευθυντής μπορεί να σκληρύνει περαιτέρω τη στάση του, λαμβάνοντας δικαιώματα τιμωριών που παλαιότερα δεν είχε. Πώς άλλωστε θα αμβληθεί το πρόβλημα της απειθαρχίας των έφηβων παιδιών? Μα με τιμωρία, φυσικά. Άλλωστε, πρέπει τους ανωτέρους μας να τους φοβόμαστε, είτε στο σχολείο, είτε στο στρατό, είτε ειδικά στην εργασία μας. Ένα άλλο παράλογο έγινε στη τιμωρία για τη χρήση των κινητών. Άλλο όμως ένας μαθητής να τιμωρείται επειδή ασχολείται με το κινητό του την ώρα του μαθήματος, και άλλο το αναπλέξει την κατοχή του ένα κινητό εν έτη 2024. Ακόμη ένα καινούργιο έβριμα της κυβέρνησης που ισχύει εδώ και λίγο καιρό είναι το ψηφιακό φωτιστήριο. Αναγνωρίζοντας το γεγονός πως τα σχολεία είναι πλήρως υποστελεχωμένα από ανθρώπινο δυναμικό, εισήχθη ένα βοήθημα, ας το πούμε, για τους μαθητές για περαιτέρω εξάσκηση από το σπίτι. Την ώρα που ένας καθηγητής μπορεί να διδάσκει ταυτόχρονα σε 2 με 3 σχολεία, την ώρα που ένας καθηγητής π.χ. μαθηματικών μπορεί να διδάσκει φυσική, χημεία, βιολογία, πληροφορική ή ό,τι άλλο του ζητηθεί, η απόφαση προφανώς δεν είναι να πάρθουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά να δώσουμε κάποια εκατομμύρια για να κατασκευάσουμε βιντεοσκοπημένα μαθήματα, κονσέρβες δηλαδή, στους μαθητές που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Μάλιστα την ίδια κυβέρνηση. Και γιατί όχι το ψηφιακό φροντιστήριο να μην θεσμοθετηθεί ως κύρια πηγή εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια? Γιατί να στέλνουμε καθηγητές σε νησιά ή χωριά με ελάχιστους μαθητές? Ας αποκόψουμε τελείως και την κοινωνικοποίηση των μαθητών, στριμώχνοντάς τας μπροστά από μια οθόνη. Έχει ξαναγίνει άλλωστε και λειτουργήσε άψογα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ προφανώς και στον ελέφαντα που υπάρχει στο δωμάτιο, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο πέραν των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο κάθε μαθητής που θέλει να διαγωνιστεί στη διαδικασία αυτή, θα πρέπει από τις πρώτες στιγμές της ζωής του πρακτικά να διακατέχεται από το πνεύμα του ανταγωνισμού, χωρίς καν να ξέρει στις περισσότερες περιπτώσεις ποιο είναι πραγματικά το αντικείμενο που έχει επιλέξει να σπουδάσει, καλείται από τη Δευτέρα Λυκείου να πέσει με τα μούτρα που λέμε στην τεράστια έλλη της γάμα, με αποτέλεσμα τεράστιο άγχος, απομόνωση και εσωστρέφεια. Έχοντας αλλάξει πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, δεν θα μπορούσαν και οι πανελλαδικές να είναι αποκομμένες από τις αλλαγές αυτές. Ο μαθητής θα πρέπει να αποστηθήσει τεράστια κομμάτια ύλης, την ίδια ώρα που οι πανελλαδικές αποκόπτουν τη σύνδεση θεωρίας και ασκήσεων, με αποτέλεσμα προφανώς την ημιμάθεια. Υπάρχουν μάλιστα χρονιές που οι μαθητές είχαν το δικαίωμα να περάσουν σε μια σχολή χωρίς να εξεταστούν συγκεκριμένο μάθημα, όπως ήταν σε αρκετές σχολές στην Κρήτη. Είναι αυτό που λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Σε μια χώρα που σέβεται τον κόπο των μαθητών και των οικογενειών τους, θα έπρεπε να ενισχυθεί το Υπουργείο Παιδείας και οι μαθητές να εξετάζονται γύρω από την κριτική τους σκέψη και όχι γύρω από την παπαγαλία τους. Και όλα αυτά χωρίς βεβαίως να υπάρχουν οι πανελλαδικές, που τα θέματα τους δημιουργούνται σε ένα υπόγειο δωματιάκι στο κέντρο της Αθήνας το προηγούμενο βράδυ, που δεν έχουν σήματα κινητά, κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι οι θεματοδότες κτλ. Κτλ. Είναι απόλυτα σαφές ότι το θέμα της παιδείας είναι υπόθεση όλων μας. Είναι και αυτός ο τομέας ένα πεδίο ταξικής και τοξικής διαμάχης όλων μας. Είναι και αυτός, να ενημερωνόμαστε συνεχώς και αδιαλείπτως επί του θέματος. Να έχουμε εμπιστοσύνη στις αποφάσεις και τις τοποθετήσεις του κόμματος, οι οποίες προκύπτουν από εμπεριστατωμένες μελέτες ειδικών, επιστημονικά συνέδρια και κυρίως από απτά και καθημερινά επιχειρήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Αργύρη. Έρη.
Έλα στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και από μένα. Έχω ετοιμάσει και εγώ μια σύντομη παρέμβαση. Απλώς, μιας και άκουσα τώρα και τους προλαλήσαντες, ως εκπαιδευτικός θα ήθελα να καταθέσω λίγο και την καθημερινότητα ενός σχολείου ημερήσιου. Καταρχάς, για τα κατασταλτικά μέτρα όταν υπάρχει κάποια συμπεριφορά παιδιών παραβατική. Σαφώς, ως εκπαιδευτικοί, δεν θεωρούμε ότι είναι το πρώτο που θα εφαρμόζαμε και θα θέλαμε. Αλλά σε περιπτώσεις όπου ένα παιδί δεν οριοθετείται και κατ' εξακολούθηση παρακολεί όχι απλά το μάθημα, αλλά δημιουργεί προβλήματα σε όλα αυτά που αναφέραμε, που είναι το σχολείο που θέλουμε όλοι, ένα σχολείο ασφαλές, ένα σχολείο που καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από την τάξη, την κοινωνική και την οικονομική, από την οποία προέρχονται. Όταν δεν σέβονται τα παιδιά αυτό, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους το εξηγήσουμε. Και αν αυτό δεν επαρκεί το μάθημα, με τα όποια προβλήματα εντοπίσαμε στα αναλυτικά προγράμματα και εντοπίζουμε καθημερινά, έρχεται μία ποινή που κάποιες φορές φέρνει το παιδί ενώπιον των ευθυνών του και το κάνει να σκεφτεί κατά πόσο μπορεί και θέλει να ενσωματωθεί σε αυτό το κοινωνικό σώμα που αποτελεί το σχολείο και η ομάδα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα με συμπεριφορές τέτοιες. Μόνο σε αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο. Μια ποινή από μόνη της δεν μπορεί να λειτουργήσει παιδαγωγικά. Θα πρέπει και πριν και μετά να υπάρχει ένα πλαίσιο με πολύ διάλογο και φυσικά με άλλες ειδικότητες πέραν των εκπαιδευτικών. Αυτό όσον αφορά τις ποινές. Όσον αφορά τώρα τα βιβλία, μόνο για το Λύκειο θα πω και για τα φιλολογικά μαθήματα, δεν θεωρώ ότι το πρώτο πρόβλημα είναι το βιβλίο, το εγχειρίδιο. Χρειάζονται κάποια εγχειρίδια στα φιλολογικά μαθήματα ασκήσεων, θα έλεγα περισσότερο, γιατί ακόμα και τα κείμενα που υπάρχουν στην τράπεζα δεν είναι ολοκληρωμένα ως προς τις ασκήσεις, αλλά υπάρχει και εκεί υλικό. Πιο μαζεμένη τη θεωρία θα θέλαμε, δηλαδή στη γλώσσα της γάμα λυκείου έχουμε δύο νέα βιβλία. Συνολικά έχουμε δύο λογοτεχνίας και δύο για τη γλώσσα 4, και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κάθε φορά ποιο βιβλίο στην οργάνωση, ποιο βιβλίο θα φέρει το παιδί. Λίγο πιο μαζεμένη τη θεωρία, για να αποφύγουμε και τον όγκο των φωτοτυπιών που τη μαζεύουμε εμείς οι φιλόλογοι και τον όγκο βέβαια εργασίας που έχουμε, και όλοι να έχουμε το ίδιο. Να μην έχει κάποιο παιδί, ανάλογα με το τι καθηγητή έχει, άλλο υλικό, αφού σε κοινά θέματα θα εξεταστούν στο τέλος. Κατά τα άλλα, είμαι τυχερή, θεωρώ. Η ειδικότητά μου είναι τυχερή, γιατί έχει υπέροχα κείμενα να διαβάσει και να συζητήσει, να προβληματιστεί με τους νέους. Κάποια, εντάξει, και στα λατινικά που υπάρχουν τα ίδια κείμενα που έδωσα και εγώ, που υπάρχουν και εκεί, είναι ένα τεχνικό σύγγραμμα για την εκμάθηση της γλώσσας, τα βασικά της σημεία. Εντάξει, όσον αφορά όμως τη λογοτεχνία ή τα αρχαία ελληνικά, τα κείμενα είναι εξαιρετικά. Και έχουμε και τη δυνατότητα μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων, με βέβαια πολύ με προσωπικό χρόνο και ανάλογα βέβαια και με με τα ενδιαφέροντα και τη διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού να επιλέξει, διαβάζοντας πάρα πολλά κείμενα από την Τράπεζα Θεμάτων, να επιλέξει κάποια πιο σύγχρονα που αφορούν σε σύγχρονους προβληματισμούς, που δεν υπάρχουν τέτοια κείμενα στα εγχειρίδια τα ήδη υπάρχοντα, τα σχολικά.
αλλά έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Για ό,τι θέλουμε, να βρούμε. Θέλει χρόνο, βέβαια. Θέλει χρόνο εξοδιδακτικό, εξωσχολικό. Γι' αυτό θα μιλήσω αργότερα όσον αφορά τα εργασιακά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά, για το τι σχολείο θέλουμε και πόσο μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν έχουμε το χρόνο να καθίσουμε με τους εφήβους πάνω σε τέτοια κείμενα και να προβληματιστούμε. Να τα διαβάσουμε, να τα κατανοήσουμε, γιατί ο χρόνος τρέχει, η διδακτική ώρα, όσο και να φαίνεται μεγάλη στα παιδιά, μέσα στην σχολική καθημερινότητα, στον χρόνο του σχολικού ωραρίου, μπορεί να χαθεί εύκολα. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που εκεί είναι θέμα το πόσο τα παιδιά είναι πειθαρχημένα, να το πω όχι με την κακή έννοια, αλλά να είναι έτοιμα να καθίσουν, να συνεργαστούν, να ξεκινήσει το μάθημα και να συγκεντρωθούν όπως χρειάζεται. Σε έναν κόσμο της γρήγορης πληροφορίας, του γρήγορου ρυθμού, ενός δικού τους προγράμματος που από το πρωί που ξυπνάνε μέχρι το βράδυ ακούνε προστάγματα, τρέχα, ντύσου, κάνε, το βιώνω και ως μητέρα αυτό. Οπότε τα παιδιά είναι σε μια συνεχή ένταση να τρέξουν, να προλάβουν. Και όταν τους ζητάς εσύ να σταματήσουν λίγο, να παγώσουν το χρόνο και να σταθούν πάνω από ένα γραπτό κείμενο, αν είναι δυνατόν, τι ζητάμε τώρα. Εντάξει, εγώ είμαι και της παλιάς σχολής, θέλω το κείμενο μπροστά μου, ούτε στο προτζέκτορα, ούτε στο διαδραστικό. Ωραίο εργαλείο ο διαδραστικός, μας λύνει τα χέρια σε πάρα πολλά πράγματα. Όμως και το κείμενο μπροστά, να πιάσει το μολύβι, το στυλό ο μαθητής και να κρατήσει τις δικές του σημειώσεις, το θεωρώ σημαντικό, χτίζεται η γνώση. Η γνώση χτίζεται, δεν είναι έτοιμη. Το κείμενο είναι η αφορμή. Αυτά ως προς τα αναλυτικά προγράμματα και τα κείμενα και τα βιβλία. Τώρα, οι προηγούμενες εισηγήσεις μίλησαν για το αυτονόητο. Ένα σχολείο ασφαλές και επαρκές υλικοτεχνικά, με ένα ευρύ πρόγραμμα σπουδών και ειδικότητες που θα το υλοποιήσουν. Ένα σχολείο που θα λειτουργεί συλλογικά σε επίπεδο μαθητών, γονέων, συναδέλφων, διευθυντών. Όλα αυτά, όμως, θα υλοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός είναι άνθρωπος. Θα διαμορφώσει τον άνθρωπο που θέλουμε σε αυτή την κοινωνία και στον σύγχρονο κόσμο, στη σοσιαλιστική κοινωνία, σε όποια κοινωνία θέλουμε που σέβεται τις ανθρωπιστικές αξίες που καταπατώνται καθημερινά. Θα υλοποιηθούν από άνθρωπο επίσης. Ο εκπαιδευτικός είναι εργαζόμενος και άνθρωπος που έχει και αυτός υλικές ανάγκες πέρα από τις πνευματικές που τις έχει καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό φτάνοντας να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να εργαστεί στον χώρο της εκπαίδευσης. Από εκεί πέρα όμως και εκείνος θέλει. Δεν θα χρησιμοποιεί. Έκλεισε. Με σαμποτάρει. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, καλό. Ξέχασα όμως τα λόγια μου τώρα, το πέτυχε. Ναι. Ο εκπαιδευτικός, δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο, πότε όμως το κλείσε εκεί, που θα έλεγα διαβίου μάθηση, που πια δεν μπορούμε άλλο να βλέπουμε mail, υπηρεσιακά για την επιμόρφωσή μας, η οποία κάθε άλλο παραμόρφωση είναι παρά επιμόρφωση. Γιατί άμα ήθελα επιμόρφωση, θα έπαινα μια εκπαιδευτική άδεια να συνεχίσω την έρευνά μου στο αντικείμενό μου κτλ. Όχι να πληρώσω για ένα σεμινάριο αμφιβόλου περιεχομένου. Αν μιλάμε για το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των μαθητών, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά και στο περιεχόμενο όλων αυτών των επιμορφωτικών προγραμμάτων που συνεχώς μας ασκούν πίεση να πληρώσουμε για να μάθουμε ή για να μοριοδοτηθούμε, αν είμαστε αναπληρωτές. Εγώ είμαι 17 χρόνια μόνιμη, αυτό δεν. Μόνιμη, τέλος πάντων, η μονιμότητα καταργείται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οπότε όλα αυτά τα οποία λέμε προϋποθέτουν την επανεκτίμηση καταρχάς της γνώσης ως αξίας σε μια εποχή που όλα λειτουργούν με όρους αγοράς.
Σεβασμό στον εκπαιδευτικό σε έναν κόσμο που όλοι κρίνουν και εκφέρουν γνώμη για τα πάντα κακοπροαίρετα και επιθετικά, αλληλεγγύη σε μια εποχή ανταγωνισμού. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί το όραμα για ένα τέτοιο σχολείο αν δεν εξασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου. Τα αυτονόητα για κάθε επάγγελμα. Στέγη, ικανοποιητική αμοιβή, ήρεμο εργασιακό περιβάλλον με σταθερό πρόγραμμα αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένο ωράριο που δεν παραβιάζεται και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος. Και εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό που έχουμε απέναντί μας. Δεν θα υλοποιηθεί με πίεση, με αυξανόμενη διοικητική εργασία, με εθελοντική υπερεργασία και στοχοποίηση εκπαιδευτικών για τη ελλείψεις στην εκπαίδευση, με διώξεις όταν αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Ευχαριστώ. Ψάχνουν δασκάλες να βρουν σπίτια, ψάχνουν δάσκαλες να βρουν σπίτια. Πώς γίνεται δηλαδή, να φτιάχνουμε ξενοδοχειάρες και να μην βρίσκουμε ένα σπίτι, να βάλουμε ένα δάσκαλο, μια δασκάλα μέσα. Δεν το κατάλαβα. Καθώ είναι η διαδικασία να σα πω δύο πολύ σύντομα πράγματα, από την πλευρά του γονιού σήμερα, ο οποίο γονιό, βλέποντα όλη αυτή την κατάσταση, πραγματικά έχει μπροστά του βουνά ολόκληρα. Βουνά ολόκληρα τα οποία πολλέ φορέ δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει και όταν προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία με κάποιου ανθρώπου ή να δει πώς θα το οργανώσει όλο αυτό. Πλέον σήμερα η επικοινωνία με το σχολείο είναι μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή, σήμερα ο γονιός ενημερώνεται για το τι πρόγραμμα θα έχει το παιδί του μέσα από το διαδίκτυο. Και όχι με φυσική παρουσία. Όχι με ένα τηλέφωνο έστω να μιλήσει με έναν δάσκαλο ή με τον διευθυντή του σχολείου. Η απάντηση που δίνεται σήμερα σε έναν γονιό είναι ενημερωθείτε από το site. Καταλαβαίνετε λοιπόν από πού ξεκινάει όλο αυτό και πού οδεύει. Πέρα από όλα αυτά που ακούστηκαν συγκεκριτικά, ήταν πραγματικά, πιάσαμε όλα τα παιδιά. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως εμείς σήμερα είναι ότι ο γονιός σήμερα έχει χρέος να είναι σε κάθε σύλλογο γονέων. Σήμερα είναι χρέος του κάθε έναν από εμάς που έχουμε παιδιά στα σχολεία να λαμβάνουμε μέρος σε αυτά και να μεταφέρουμε αυτά που ακούσαμε εκεί και να διεκδικούμε μέσα από αυτά. Σήμερα οι σύλλογοι γονέων, φίλοι και σύντροφοι, έχουν γίνει σύλλογοι περισυλλογής χρημάτων, έχουν γίνει σύλλογοι για να κάνουμε αυτά που είπαμε πριν, να κάνουμε πάρτι. Και το πιο λυπηρό απ' όλα σε αυτό είναι ότι οι γονείς τελειώνοντας μία τέτοια διαδικασία σε όλη τη χρονιά θεωρούν ότι έχουν κάνει και ένα μεγάλο επίτευγμα. Θεωρούν ότι κάναν κάτι πολύ σημαντικό. Ότι μαζέψαν λεφτά για να πάνε τα παιδιά τους σε εκδρομή, ότι μαζέψαν λεφτά για να φτιάξουν κάτι και δεν βρίσκουν την αιτία, δεν είναι διατεθειμένοι ενώ δίνουν τόσο πολύ ενέργεια για όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία, δυστυχώς, να αυτή την ενέργεια να τη διοικητεύσουν και να τη βάλουν παρακάτω. Τη διεκδίκηση δηλαδή. Να απαιτήσουν τα αυτονόητα που ένα σχολείο σήμερα θα πρέπει να έχει για τα παιδιά τους. Πλέον προσπαθεί όλο αυτό το σύστημα να περάσει ότι είναι αυτονόητο ότι το παιδί μου θα πρέπει να το πηγαίνω στο φροντιστήριο από τρίτο. Γιατί το παιδί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει από ένα άλλο παιδί το οποίο ήδη έχει κάνει ιδιαίτερο και μέσα σε μια τάξη 20 μαθητών δεν μπορεί να βγει πάνω από αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί να ακολουθήσει λοιπόν πάνω από αυτά τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να το ξεκινήσω από την αυτοκίνηση του δημοτικού, σημαίνει φροντιστήριο. Νομίζω, σύντροφοι και φίλοι, ότι έχουμε κάθε λόγο απόψε να μεταφέρουμε όλη αυτή την συζήτηση που κάναμε και να πάμε αυτό το βήμα παρακάτω. Για τα παιδιά μας ξεκάθαρα, 100%, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο αποκόλλημα.
Δηλαδή, είμαστε πλέον οι γονείς είναι κουμπαράδες. Κουμπαράδες 100%. Τα παιδιά σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Άθλια ψυχολογική κατάσταση. Καμία επαφή με την πραγματικότητα, ενημέρωση μέσω του διαδικτύου για τα πάντα, ακόμα και για το πώς θα φέρουμε το παιδί μας σε μια ψυχολογική κατάσταση α. Δηλαδή έχει γίνει το ρούλ, ο δάσκαλος, ο ψυχολόγος, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο αυτή τη συζήτηση που κάναμε εδώ απόψε να τη μεταφέρουμε και να πάμε το αυτό που είπα και επαναλαμβάνουμε το βήμα παρακάτω. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα που να βοηθάει αυτή τη στιγμή τους γονείς και τα παιδιά. Είναι, όπως διάβαζα και τελειώνω με αυτό, διάβαζα τις φράγες στην κόρη μου ένα βιβλίο το οποίο έλεγε ότι το σύστημα θεωρεί την παιδεία, θεωρεί την γνώση μάλλον, ότι είναι προνόμιο της αστικής τάξης και ότι η γνώση θα πρέπει να προσφέρεται στους πλούσιους. Και αυτό συμβαίνει, ακόμα και σήμερα. Και αυτά γραφόντουσαν πριν 40, 50 και 100 χρόνια. Και ακόμα και σήμερα θεωρεί το σύστημα ότι ο έχων λεφτά είναι αυτός που θα πρέπει να σπουδάσει το παιδί του. Και εσύ που είσαι φτωχός, ό,τι και να κάνεις, θα πας μέχρι ένα σημείο στην ημιμάθεια που είπαμε πριν, σε μια τεχνική σχολή στην τρίτη γυμνασίου και καλά σου ήτανε, ή ακόμα και αν πας να τα καταφέρεις και περάσεις σε μια σχολή, λεφτά ξέχασέ το. Δεν έχει. Τα ξενοδοχεία περιμένουν, το αεροδρόμιο περιμένει, το σούπερ μάρκετ περιμένει. Αυτό μας θέλουν να κάνουμε, αυτό θέλουν να σπρώξουν τα παιδιά της εργατικής τάξης, εκεί τα σπρώχνουν με το ζόρι και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού να σπουδάσει και να γίνει αυτό που θέλει, χωρίς να βάζει το χέρι του κανένα σύστημα και χωρίς να μπαίνει στην οικογένεια κανένα τέτοιο σύστημα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρούμε ότι η απόψινή συζήτηση μπορεί να μας αφήσει ακόμα πιο έντονη την αποφασιστικότητά μας πραγματικά να παλέψουμε για ένα σχολείο που έχουμε ανάγκη, κόντρα στο σχολείο της απόγνωσης. Υπάρχει πρόταση, υπάρχει πρόταση του κόμματος, υπάρχει μια πρόταση που μπορούν πραγματικά να την κάνουν όπλο στη μάχη το κίνημα των γονέων, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές. Αν λοιπόν φύγουμε πιο αποφασισμένοι από εδώ με όραμα αυτό το σχολείο, τότε θεωρούμε ότι η εκδήλωσή μας απόψε ήταν πετυχημένη. Ευχαριστούμε τους ομιλητές, ευχαριστούμε εσάς που μιλήσατε από κάτω, ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς δεν πήγαμε να κλείσουμε το θέμα της παιδείας απόψε, πάμε να τα ανοίξουμε. Συνεχίζουμε στο κίνημα και ως κόμμα οι κομμουνιστές θα δώσουν και οι κομμουνίστρες τον καλύτερο εαυτό τους να δυναμώσει το μέτωπο παιδείας για να αποτρέψουμε τα χειρότερα σήμερα, να κατακτούμε πράγματα και να ανοίγουμε τον δρόμο για αυτό το σχολείο των αναγκών μας, το σχολείο της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Να είστε καλά. Μπορούμε να προμηθευτούμε θέματα παιδείας και το ριζοσπάστε από το τραπέζι εκεί βγαίνοντας.